Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση, αλλά έπρεπε να λίγο να ενημερωθεί ο Υπουργός για κάποια ειδικά ζητήματα. Καταρχήν θέλω να καλωσορίσω τον Υπουργό στην Περιφερειακή Ενότητα Φρόνηνας και ειδικότερα στο Δήμο Αμιντέο και τον κύριο Περιφερειάρχη που βρίσκεται σήμερα εδώ, καθώς και τους βουλευτές Πέλλας και Φρόνηνας, καθώς επίσης και τον Αντιπεριφερειάρχη Έδεσας, Πέλης, ο οποίος, όπως ξέρετε, γνωρίζει τα θέματα που έχουν προκύψει από την άνοδος της στάθμης της Γεωργίδας και από κοινού έχουμε προκαλέσει πάρα πολλές συναντήσεις για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτόν τον πλούτο που διαθέτει η περιοχή μας όσο γίνεται καλύτερα προς όφελος της κοινωνίας και του τόπου αλλά και της εθνικής οικονομίας. Ξεκινώντας, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω ότι η Φλόρινα ως περιφερειακή ενότητα διαθέτει ένα πλούσιο υδάτινο δυναμικό που είναι αλληλένδετο το ένα με το άλλο και έχει μια, θα έλεγα, δεξαμενή τεράστιου πλούτου. Η Βεγολίτιδα, η λίμνη των Πετρών, η λίμνη της Χυμαδίτιδας και της Ζάζαρης είναι ο υδάτινος αυτός πλούτος της περιοχής που πρέπει όσο γίνεται καλύτερα να το αξιοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας. Είχαμε την τύχη ως περιφερειακή ενότητα στα πλαίσια του σχεδιασμού που είχαμε κάνει να σκεφτούμε εκ των προτέρων ότι η Δεγορίτιδα θα πρέπει να αξιοποιηθεί όσο γίνεται καλύτερα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Αλλά δεν πιστεύαμε ότι αμέσως με την ανάληψη των κατοικώντων θα υπάρχουν τόσες πολλές βροχοπτώσεις και τόσες πολλές χιονοπτώσεις που θα ανεβάσουν τη στάθμη κατά 7-8 μέτρα. Αυτό ήταν, θα έλεγα, ευλογία, όπως λέει και ο κύριος Περιφερειάρχης σε πολλές ομιλίες του, αλλά δημιούργησε προβλήματα στους ακτήμονες της περιοχής, στους αγρότες, οι οποίοι έχουν επενδύσει το μέλλον τους στην περιοχή και έχουν επενδύσει σε μια οικονομία, όπως ξέρετε, που χρειάζεται πόρους και αγροτικά προϊόντα. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει εδώ, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από όλους τους φορείς, να βρούμε έναν σωστό τρόπο να διαχειριστούμε αυτό το πλούτο, όπως είπα, προς όφελος της κοινωνίας. Η περιοχή μας διαθέτει δύο θυροφράγματα. Ένα είναι το θυρόφραγμα της λίμνης των Πετρών, όπου η απορροή του συγκεκριμένου υδροφράγματος είναι προς τη λίμνη της Δεγορίτιδας, και ένα θυρόφραγμα στην περιοχή της Άρνησας, το οποίο πάει προς τον Άγρα και γενικότερα μετά φεύγει προς την Τάφρο 66 και προς τη θάλασσα. Αυτά τα θυροφράγματα γίνανε το ένα το 53 και το άλλο το 56. Αυτό ίσως η ελληνική πολιτεία είχε θεωρήσει ότι, πιστεύω εγώ κατά την άποψή μου, ότι θα έπρεπε να αξιοποιήσει και να αποξηράνει ίσως κάποιες περιοχές προς όφελος της τοπικής οικονομίας και των αγροτών. Και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο, εκείνη την περίοδο, ο σχεδιασμός που ήταν διαφορετικός ίσως από την σημερινή, έκανε την τότε ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά έργα. Νομίζω όμως ότι αυτό που πρέπει να δούμε συνολικά είναι ότι οι επιπτώσεις από αυτά τα έργα ήταν ολέθριες για τη λίμνη της Βεγορίτιδας, η οποία κατά την περίοδο πριν την κατασκευή του θυροφράγματος είχε μια στάθμη στα 5,40-5,35 μέτρα. Αυτό το έργο έκανε τότε η κυβέρνηση και με την κατασκευή του υδροελεκτρικού σταθμού του Άγρα κατά κάποιο τρόπο μείωσε τα αποθέματα της λεκάνης της Βεγορίτιδας σε πολύ σημαντικό ποσοστό, που να φτάσει μέχρι και τα 505 μέτρα υψόμετρο,
που μιλάμε για μια τάξη μεγέθους πολλών δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερό, τα οποία έγιναν ρεύμα και ηλεκτροδότησαν τη χώρα μας όταν χρειαζόταν τότε πραγματικά την ενέργεια ως αγαθό σε όλη τη χώρα. Σήμερα λοιπόν πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ανωδική πορεία που δίνει η λίμνη προς όφελος της κοινωνίας και να διαχειριστούμε όσο γίνεται καλύτερα. Πιστεύω ότι οι τοποθετήσεις οι οποίες θα γίνουν χωρίς να προσδιορίσουμε εμείς τους κανόνες και ποια θα είναι τα όρια τα οποία θα πρέπει να βάλουν, όπως είπα και στη συζήτηση που κάνουμε πάνω, υπάρχει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για ένα διαχειριστικό σχέδιο και μια μελέτη που θα γίνει από ειδικούς επιστήμονες, η οποία θα προσδιορίσει τον τρόπο και πώς πρέπει να διαχειριστούμε εμείς την στάθμη της βεβαιότητας. Αυτό που όμως είδατε και επί τόπου ο ίδιος, διαπιστώσατε ότι με τα 5-18 μέτρα που βρίσκεται σήμερα η στάθμη έχουν πληγεί πολλές αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες είναι εκτάσεις με δυναμικές καλλιέργειες, ροδάκινα, κεράσια και άλλα παρόμοια αμπελώνες, τα οποία έχουν πλήξει τους ακτίμονες της περιοχής με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη ανησυχία για το τρόπο και πώς πρέπει να διαχειριστούμε εμείς τη λίμνη της βεβαιότητας. Πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα και με την ανοχή τη δική σας να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κατά περιόδους όποτε υπάρχει μεγάλη θα έλεγα έλευση νερού να υπάρχει δυνατότητα να διαχειριστούμε το θυρόφραγμα της άρνησας με σωστό τρόπο και ορθολογικό όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι τις λύσεις οι οποίες απαιτούνται χωρίς να προσδιορίσουμε την κατώτερη ή την ανώτερη στάθμη της λίμνης έως ότου βγει το διαχειριστικό σχέδιο και μας καθορίσει τα όρια τα οποία θα πρέπει να έχουμε. Εγώ προς το παρόν δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία και δείχνει ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά για αυτή την λίμνη, για αυτή την περιοχή και να ευχηθώ ότι η συζήτηση που θα προκύψει να σας δώσει τη δυνατότητα να πάρετε σωστές αποφάσεις προς όφελος της τοπικής οικονομίας, της εθνικής οικονομίας αλλά και γενικότερα της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά όλα τα γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο διάστημα, για μας τα νερά και η λίμνη Βεβαιότητα είναι ό,τι πιο ουσιαστικό και σημαντικό υπάρχει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η παρουσία σας εδώ θα συμβάλλει στην επίλυση του θέματος, σε ένα θέμα το οποίο η πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί καθόλου ως και το 2015. Θα σε εκθέσω σύντομα λίγο το ιστορικό αυτής της υπόθεσης και θα δείτε ότι ό,τι έγινε από αυτήν εδώ την τοπική κοινωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση, από όλους εμάς που πάντοτε και ό,τι κάναμε είχαμε ως αντίβαρος αυτά που κάναμε τις ενέργειες και τις αποφάσεις της πολιτείας. Είμαστε ένας Δήμος, ο Δήμος των Τεσσάρων Λιμνών και μια μικρή τεχνητή λίμνη του Νηταίου. Τις σεβόμαστε και τις προστατεύουμε γιατί είμαστε μέρος τους. Ζούμε από αυτές. Συνυπάρχουν αρμονικά εκατονταετίες και δεν περιμένουμε κανέναν νέο προστάτη τους να κάνει αυτό που εμείς κάνουμε εδώ και δεκαετίες. Ούτε να μας υποδείξει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες μας απέναντι σε αυτές. Επενδύσαμε ως νομός 1 δις δραχμές για την βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της λίμνης με το δεύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Πρωτοστατήσαμε στην υιοθέτηση περιοριστικών μέτρων για την προστασία της λίμνης όπως την υιοθέτηση στάθμης των 415,5 μέτρων, κάτω από την οποία δεν επιτρέπεται και άνοιξη οποιασδήποτε γεώτρηση αλλούτη καλλιέργεια εκτάσεων κάτω από αυτήν τη στάθμη, όταν τα καλαπόκια πλησίαζαν τη στάθμη των 504 μέτρων. Καθορίστηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Αμυταίου η στάθμη των 515 μέτρων, εσύ 50 μέτρα, η γραμμή Αιγελού και η ζώνη προστασίας της λίμνης, στον Άγιο Παντελεήμονα, το 2007. Εκδόθηκε τότε το αντίστοιχο ΦΕΚ
με σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων και τη σύμφωνη γνώμη και υπόδειξη του Συλλόγου Προστασίας Βεβαιότητας αλλά και πολλών άλλων που αυτή τη στιγμή διατυπώνουν επιφυλάξεις και αντίθετες θέσεις. Καθορίστηκε με φέκτη ζώνη προστασίας της όχθης και της παρόχθειας δόνης στις τοπικές κοινότητες Φαραγγίου, Μανιακίου από την κτηματική υπηρεσία το 2013. Σας έχω δώσει φωτοτυπίες. Ανάλογη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με τη χρηματοδότηση και του Δήμου Αμοιβαίου και της κτηματικής για την τοπική κοινότητα των Βεγόρων. Έγινε εφαρμογή στο έδαφος και καθορίστηκε η ζώνη προστασίας της λίμνης από οποιοδήποτε καταπατητή με χρηματοδότηση του Δήμου Αμοιβαίου και έγινε έλεγχος από την κτηματική υπηρεσία. Πάνω από αυτή τη ζώνη μισθώνονται οι εκτάσεις από το δημόσιο στους κατοίκους των παρόχθειων κοινοτήτων. Άλλες τους δόθηκαν το 1997-98 από το Υπουργείο Οικονομικών, σας έχω δώσει και την απόφαση. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή, σε εκείνη τη λίμνη, συνέβησαν γεγονότα τα οποία δεν μας τιμούνε και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να επαναληφθούν. Δεν είναι καταπατητές, κύριε Υπουργέ, όπως πολλοί θέλουν να τους εμφανίζουν, αυτοί οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν εκεί τις εκτάσεις. Είναι αγρότες, νέοι κατά βάση, που αποφάσισαν μέσα στην οικονομική κρίση να μην γλύφουν για να γίνουν υπάλληλοι της ΔΕΗ και του Δημοσίου, αλλά να ασχοληθούν με τη γη, με μια γη η οποία αφισβητείται κάθε στιγμή το αν τους ανήκει ή όχι. Βούλιαξαν τα όνειρα πολλών, δεν είναι λίγοι, από αυτούς που από την ανεύτη προσέγγιση του φαινομένου από πολλούς έχουν δημιουργήσει αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μας είναι ότι άλλοι προσεγγίζουν αυτό το θέμα καθαρά με την αστερή οικολογική τους διάσταση, άλλοι που είναι βολεμένοι με μισθούς και εισοδήματα και έχοντας και φυσικά μια γενική θεώρηση της ιστορίας και των γεγονότων εδώ του τόπου, πίστευαν δίκαια ότι το πολύ είναι και το καλό, αλλά και από άλλους που ψώφισε η κατσίκα τους και επιζητούν να ψωφίσει και του γείτονα. Ως καποδιστριακός Δήμος Αμοιβαίου, επεξεργαζόμαστε το 85% των λιμάτων με έργα που είχαν σκοπό, που είχαν κόπο και κόστος τόσο κατασκευαστικό όσο και λειτουργικό για τους δημότες, για τους κατοίκους αυτού του Δήμου. Σήμερα τελειώνουμε τους βιολογικούς της Δημοτικής Ενότητας του ΑΕΤΟΥ. Έχουμε εντάξει τα δίκτυα και τους βιολογικούς μιας άλλης μεγάλης Δημοτικής Ενότητας του Φιλότα και μελετάνε όλα τα υπόλοιπα λίγα τμήματα που έχουν μείνει των μικρών οικισμών που έμειναν εκτός για να υποβάλουμε πρόταση ολοκλήρωση στο ΣΕΣ ή στο νέο ΕΣΠΑ. Θεωρώ ότι θα ήταν καλό να ενημερωθούμε τι γίνεται και στους όμορφους Δήμους της Βεβορίτιδας, ίσως έτσι καταρρύπτονταν η οικολογική, ας την πούμε οικολογική, διάσταση της τάσης μας απέναντι στην προσέγγιση των πλημμυρικών φαινομένων της λίμνης και τι κρύβεται τέλος πάντων πίσω από αυτή. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να το παίζει πιο οικολόγος από εμάς. Υλοποιούμε πολιτικές, παίρνουμε αποφάσεις με κόστος. Το 2007 είχαμε απέναντι τους αγρότες όταν υιοθετούσαμε και κάναμε διάταξη το 5-15,5 συν τα 50 μέτρα της ζώνης προστασίας. Το 2015 έχουμε απέναντι μας αυτούς που μαζί συναποφασίσαμε ως άπιαστο τότε όνειρο τη στάθμη των 515,5 μέτρων. Διοικείται, λέμε εμείς, κάθε τόπος με κανόνες που υιοθετούμε. Έχοντας ως γνώμονα το υψόμετρο αυτό, κτίσαμε το αντιλιοστάσιο των λιμάτων, το οποίο επισκεφτήκαμε στον Άγιο Παντελήμωνα και είδατε, του οποίου η θεμελίωση είναι στα 515,5 και η στέψη του στα 519,5. Κατασκευάσαμε τον αγωγό μεταφοράς των λιμάτων, δεν έχει ακόμη μπει σε λειτουργία, λείπει η χρηματοδότηση, κύριε Υπουργέ, να το δείτε το θέμα, δεν έχουν πληρωθεί οι εργολάβοι και έχουν σταματήσει όλες τις κατασκευές. Στα 517,5 περίπου μέτρα, το επισκεφτήκατε και αυτό. Ο παλιός εξακολουθεί να στέλνει αγωγό στα λίμματά του αυτή τη στιγμή στη λίμνη του Αγίου Παντελήμου. Η δεξαμενή χλωρίωση του βιολογικού εθαρισμού βρίσκεται στα 516,55 και η είσοδο στην πύλη του βιολογικού στα 520,59. Για την κατασκευή ενός νέου βιολογικού και όλων των συνακόλουθων έργων οδοποίησης, αντιοστασίου, αγωγού μεταφοράς αλλά και βιολογικού, προεκτιμάμε ότι απαιτούνται 1.480.000 εκ νέου, περίπου 1,5 εκατομμύρια. Είμαστε, όπως σας είπα, Υπουργέ, ο Δήμος των Τεσσάρων Μηνών με καταπληκτική χλωρίδα και πανίδα στους πρόποδες του Βιτζίου,
με τα καταφύγια της Αρκούδας και του Λύκου και εδώ εκτρέφουν και τον ελληνικό κειμενικό. Μα πάνω απ' όλα με ανθρώπους που δημιουργούν σε τόπο που έχει αποδεδειγμένα φιλοξενήσει στη ζωή πάνω από 8.000 χρόνια πριν και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τοπικό ή ξένο να ξαναζωντατέψει την ιδεχθή για την ιστορία μας μάχη το γειτονικό κοινοτήτως στις όχθες της Λίμνης Βεγορίτιδας. Θα τους κατονομάσουμε και θα κρυφτούν. Αυτός ο τόπος θέλουμε να είναι τόπος δημιουργίας, ανάπτυξης, πολιτισμού και να έχει ουσιαστική συμβολή σε αυτή την ανάπτυξη η Λίμνη Βεγορίτιδα. Ευελπιστώ ότι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν θα λάβουν υπόψη τους όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα ακούσετε και φυσικά δεν θα πρέπει πριν υλοποιηθεί οτιδήποτε να βιαστούμε να αποφασίσουμε για οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι αυτή εδώ η επίσκεψή σας να λύσει και ένα θέμα που μας ταλανίζει δεκαετίες πολλές. Και να τονίσω ότι η ΠΕΛΑΣ συμμετείχε στη διαδικασία αντιμετώπισης της ανόδου της κάθετης της Λίμνης, ακούγοντας και παρατηρώντας όλα αυτά που σήμερα μαθαίνετε κι εσείς. Πήραμε αποφάσεις, ενεργοποιήσαμε το διαπεριφερειακό μηχανισμό για την πολιτική προστασία, έχοντας όλα αυτά τα θέματα που ακούσατε και τα προβλήματα που δημιουργεί στη γείτονα περιφέρεια. Έτσι λοιπόν από τον Απρίλιο μέχρι και σήμερα, αν σας διαβάσω ημερομηνίες, με απανωτές σκέψεις είτε στην περιφερειακή ενότητα της Βόρειας είτε στην ΠΕΛΑ, αλλά και στο Δημαρχείο, προσπαθούσαμε να κάνουμε γνωστό το θέμα και να λάβουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση για όλους. Ενεργοποιήσαμε το ΣΝΟ, ήταν είμαστε υποχρεωμένοι. Έχω δυνατή φωνή, γιατί να ακούμε. Προσπαθήσαμε λοιπόν να είμαστε όσο γίνεται αποδοτικότεροι στο πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε. Ήταν ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό, ένα πρόβλημα που δεν προέκυψε σήμερα, ένα πρόβλημα που για μας που ασχολούμαστε και με την πολιτική προστασία, πολύ σοβαρό θέμα. Είχε άμεση σχέση, γιατί ξέρουμε ότι κάθε 50 χρόνια σχεδόν, θα σας μιλώ και σαν μηχανικός, έχουμε ένα μεγάλο πλημμυρικό φαινόμενο που δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις εγκαταστάσεις. Έτσι λοιπόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε το περιβάλλον, την οικολογική, θα έλεγα, θέση τη δική μας, καθώς επίσης και την πολιτική προστασία. Βεβαίως, από τα θρανία μάθαμε ότι το νερό όσο πιο ψηλά το κρατάμε, τόσο πιο σωστό είναι. Αλλά στην περίπτωση αυτήν, που για λόγους διάφορους, και τους ακούσατε εννοείται από τον Δήμαρχο, δόθηκαν εκτάσεις, έγιναν εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού, η θέση μας ήταν άμεση και έπρεπε άμεσα να πάρουμε την απόφαση και την πήραμε στο συντονιστικό όργανο, να ανοίξει το θηρόγραμμα και βεβαίως σε επαφή, θα έλεγα, και με την αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία βεβαίως δεν μας έδωσε κάποια απάντηση, να το τονίσω, όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, αλλά και με το Υπουργείο, όπου η απάντηση και η σωστή θέση βεβαίως ήταν θα πρέπει να γίνει ένα διαχειριστικό σχέδιο. Για να έρθω στην τελευταία επαφή μαζί σας, κύριε Υπουργέ, όπου πολύ σωστά είπατε, σε πρώτη φάση ας είμαστε ένα μέτρο κάτω από τον βιολογικό, αυτό που είπατε στο τηλέφωνο και αυτό τηρήσαμε, στα 5-17 λοιπόν, 5-18, να μπορούμε να ανοίξουμε το θηρόγραφο.
μόλις η στάθμη κατέβηκε, το σταματήσαμε κι εμείς. Αυτή είναι η απάντηση για κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι εμείς εξυπηρετούσαμε συμφέροντα κάποιου. Τι συμφέροντα εξυπηρετούσαμε, δηλαδή, για να το καταλάβω αυτό, γιατί το ακούω πολύ συχνά. Το έχω κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω κανέναν πολίτη στους δήμους που καλλιεργεί και βεβαίως εκφράζοντας και την άποψή μου ότι καλό είναι το περιβάλλον, αλλά καλά είναι και η οικονομία και η υγεία των κατοίκων και η κοιλιά να έχει να φάει δηλαδή κάποιος. Σίγουρα η θέση μας ήταν πολύ δύσκολη. Σε μια περίοδο κρίσης, κύριε Υπουργέ, σε μια περίοδο που δεν φταίνει οι αγρότες για την κατάσταση της χώρας μας και δεν είναι της ώρας τώρα να πυροβολήσουμε τις κυβερνήσεις, αλλά σίγουρα είναι ο τελευταίος ο πολίτης της Φλόρινας ή της Πέλλας που ευθύνεται για αυτό το χάλι της οικονομίας μας. Έτσι λοιπόν, έχοντας τα σημερινά δεδομένα, αντιλαμβάνουμε τις αγωνίες του Δημάρχου, πώς θα μπορέσει να ξανακατασκευάσει ένα βιολογικό καθαρισμό, πόσο δύσκολο είναι, και αντιλαμβανόμενος και τις αγωνίες του Αντιπεριφερειάρχη, πήραμε την απόφαση να μπορέσουμε να αφήνουμε 1,5 κυβικό το δευτερόλεπτο, το οποίο θα πηγαίνει στη λίμνη του Άγρα, η οποία ανανεώθηκε, να σας πληροφορήσω, και ήταν καλή η χρήση του. Και εγώ πήγαινε στον κάμπο της Πέλλας, της Κίδρας, αλλά και των Γιαννητσών, όπου είναι χρήσιμο το νερό αυτή την περίοδο. Κάπως έτσι κινηθήκαμε και σας λέω πραγματικά, αυτές ήταν οι σκέψεις μας. Δεν ήταν οι σκέψεις μας να αδειάσουμε τη λίμνη του Βοήθεια. Και κατακλείδη να πω, κύριε Υπουργέ, για να μην τρώω πολύ χρόνο, ότι το σημαντικότερο όλων σήμερα που είστε εδώ κοντά μας είναι ότι βλέπετε την βαθύτερη και θα έλεγα μεγαλύτερη λίμνη της χώρας μας, την οποία μπορούμε να τη δούμε όχι μόνο οικολογικά, να τη δούμε και πρακτικά και οικονομικά. Θα μπορούσαμε να ξαναζωντανέψουμε δηλαδή τη λίμνη μέχρι ο καλλιέργειος. Αυτή την περίοδο της κρίσης που μάλιστα να σας πληροφορήσω ότι με 0,5 ευρώ μπορούμε να μεγαλώσουμε πέστροφες και ριβάρια ή και καραβίδες που είχε παλαιότερα και να διαθέσουμε στην κοινωνία, τουλάχιστον εμείς τρώμε αυτά τα ψάρια με πολύ με λίγα χρήματα, τουλάχιστον να κάνουμε ένα γεύμα τη βδομάδα, το οποίο θα στοιχίζει ελάχιστα και θα έχει και πολλές πρωτεΐνες, και ωμέγα 3 και όλες αυτές τις βιταμίνες απαραίτητες. Άρα λοιπόν είναι χρήσιμη και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, γιατί πραγματικά θα μας βοηθήσετε και σε άλλες προτάσεις που θα σας καταθέσουμε για τον τρόπο λειτουργίας της λίμνης. Αυτές ήταν εν κατακλείδη οι σκέψεις και αποφάσεις μας και μάλιστα για να σας δώσω να καταλάβετε ότι είχαμε τίποτε του πονηρού στις συναντήσεις του ΣΝΟ καλούσαμε και τους προέδρους των υπολογικών οργάνων που βλέπω κανένα διόδο μέσα όπου ήταν παρόντες και ακούανε αυτές τις απλές σκέψεις μας για τον τρόπο διαχείρισης μέχρι η πολιτεία να πάρει απόφαση και να δώσει τις οριστικές λύσεις που είναι το διαχειριστικό σχέδιο και το τελικό υψόμετρο της λίμνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε και κύριε Περιφερειάρχα, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας βεβαίως τους αγώνες που δώσατε πριν γίνετε Περιφερειάρχη για τη λίμνη της Λογορίτας, γιατί είναι γνωστή η αγώνη σας στο Πανελλήνιο, ιδιαίτερα σε εμάς. Και φαίνεται πόσο πολύ από τότε είχατε δει το θέμα αυτό, ότι είναι μια καυτή πατάτα που κάποτε θα πρέπει να την λύσει, να τη δώσει κάποιος κάποια λύση. Και βέβαια δεν είναι όλα να πούμε το κακό που έκανε η ΔΕΗ σε αυτήν τη λίμνη, αλλά και τα εργοστάσια, αλλά και εμείς σαν αγρότες με τις αγροτικές παραγωγές της υπερατλήσης που κάναμε. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι ξεκινάμε μια καινούργια ετοιμασία σας. Εμείς είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε αυτόν τον διάλογο που θα ανοίξει για το διαχειριστικό σχέδιο για τη λίμνη της Λογορίτας. Σας ευχαριστώ πολύ.
και μετέπειτα η κυρία Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Ενέργειας. Και ο Δήμος, ο Δήμαρχος Έδεσας. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό που ήρθε στην περιοχή μας, στην όμορφη αυτή περιοχή των 4 λιμνών. Και να τον ευχαριστήσω προσωπικά γιατί από την πρώτη επαφή που είχαμε μαζί του για το θέμα της Γρηγορίτιδας ανταποκρίθηκε και με υπεύθυνο τρόπο απέστειλε τις αποφάσεις και τις υποδείξεις προς τις περιφερειακές υποδείξεις, περιφερειακή ενότητα Φλόρινας και την επικεντρωμένη διοίκηση, περιφερειακή διοίκηση. Είναι γνωστή η ευαισθησία του σε θέματα υδάτινων όγκων. Έχει κάνει αγώνες πάνω σε αυτό και έχει επενδύσει όχι πολιτικά, σαν άνθρωπος και σαν άποψη πάνω σε υδάτινους όγκους. Το θέμα της Γρηγορίτιδας είναι ένα θέμα το οποίο ασχολούμαι από το 1998, όταν πράγματι τότε για τον αντίθετο λόγο είχε αποσχολήσει τις τοπικές κοινωνίες Γρηγόρη και Αγίου Παντελήμωνας. Είμαι τότε πρόεδρος της κοινότητας και συμμετείχα στο Συμβούλιο Περιοχής της περιοχής μας εδώ πέρα. Δεν θέλω να επαναληφθώ μετά για τα προβλήματα. Θέλω οπωσδήποτε να υπάρξει μια λύση, γιατί η αειφορία στην ανάπτυξη πρέπει να είναι το ζητούμενο για την περιοχή μας. Πρέπει να συνεπάρξουν ο υδάτινος χώρος, να συνεπάρξει και η καλλιέργεια, η γεωργία. Πάνω σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε και επειδή σίγουρα θα ακουστούν και δεν είναι ώρα και τόπος, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι τα 5-15 είναι το όριο. Δεν είναι το 5-15. Το 5-15 είναι ένα αυθαίρετο σημείο, το οποίο έγινε σε ένα φεκ και σε μια πολύ αθώα περίοδο της ζωής μας για να γίνει ο βιολογικός καθαρισμός. Οπότε πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα τον υδάτινο όγκο, αλλά και να προστατεύσουμε και τις καλλιέργειες, οι οποίες πράγματι υφίστανται ζημιές. Πάνω σε αυτό πρέπει να κουβεντιάσουμε, πάνω σε αυτό πρέπει να τοποθετούμε ψύχρεμα και τις αποφάσεις η πολιτεία οφείλει να τις πάρει όσο το δυνατόν καλύτερα. Και να μην, προπάντων, να μην επενδύουμε πάλι, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, η πολιτική, η όποια πολιτική, μπορεί και εγώ να το κάνω και εγώ, να επενδύουμε για μελλοντικές μας εκλογικές μάχες. Αυτό δεν πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει με ψυχραιμία και με επιστημονικό τρόπο να πάρετε τις αποφάσεις, γιατί οι πολιτικοί μπορεί να έχουν άποψη γενικότερη, αλλά είναι οι επιστήμονες αυτοί που θα δώσουν τη λύση και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς και εδώ μέσα στην αίθουσα πολλούς που προσεχθούμε. Επειδή για αυτό το θέμα πρέπει εμείς οι πολιτικοί να μιλάμε λιγότερο και εγώ θα μιλήσω λίγο, η κοινωνία είναι αυτή που θα δώσει τις απόψεις, η κοινωνία είναι αυτή που πλήττεται ή ευνοείται από το ανεποκατέβασμα της λίμνης. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθατε, κύριε Υπουργέ, στον τόπο μας και είναι η πρώτη επίσκεψη Υπουργού στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Το λέω με παράπονο, αλλά έγινε ένα σπαστικό λίγο για αυτό. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Περιφερειάρχης και κύριοι Δήμαρχοι και λίγο παράπονο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την οργάνωση της σημερινής σύσκεψης, ούτως ώστε πράγματι να μπορέσει να συζητηθεί το θέμα σε ένα βάθος και να βρεθεί μια λύση υποφελία της λίμνης και υποφελία της βιώσιμης ανάπτυξης της Πέλας και της Φλόρινας. Είναι δεδομένη, κύριε Υπουργέ, η ευαισθησία σας πάνω στα ζητήματα περιβάλλοντος και της κυβέρνησης και θεωρώ ότι και η ενασχόλησή σας, η ιδιαίτερη ενασχόλησή σας και λεπτομερής με το θέμα της Γρηγορίτιδας στο τελευταίο διάστημα πράγματι δείχνει αυτή την ευαισθησία και όχι μόνο από γενικά, το πούμε, έτσι μια θέση ιδεολογικά, φιλοπερβατολογική κτλ. Αλλά σαν την αντιμετώπιση της Γρηγορίτιδας μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είπα, της Πέλας και της Φλόρινας. Το θέμα καταρχάς πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση τα δεδομένα του, τα οποία
εάν δοθεί ο λόγος της καθήλυνας αρμόδιας υπηρεσίας, που όπως γνωρίζουμε οι διαχείρισεις υπηρεσίας κάνουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας σε συναπόφαση, είναι δηλαδή αρμοδιότητα και των δύο, συναρμοδιότητα, θα μπορούσαν να μας δώσουν τα δεδομένα για να συζητήσουμε το πρόβλημα. Ορισμένα εξ αυτών, τα οποία ελήφθησαν υπόψη της προσπάθεια που έγινε και από φορείς της περιοχής και από εμένα προσωπικά και από άλλους βουλευτές στο να προωθηθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα, είναι τα εξής. Το όριο της λίμνης έχει καθοριστεί, όπως γνωρίζετε, από τις μελέτες διαχείρισης των υδατικών λεκανών που πρόσφατα έχουν εγκριθεί και οι οποίες είναι σε ισχύ, είχαν τεθεί σε διαβούλευση και έγιναν νόμος του κράτους. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ποιο είναι το όριο της λίμνης. Το οποίο με μία απλή αίτηση του κανείς ή με μία παρουσία του στην αποκεντρωμένη διοίκηση θα μπορούσε άνετα να το πάρει. Η στάθμη της λίμνης, στο ανώτερο σημείο της στάθμης της λίμνης όπως έφτασε φέτος, είναι εντός των ορίων της λίμνης. Τα όρια δηλαδή είναι πολύ ευρύτερα, πολύ πιο έξω. Κατά συνέπεια, προφανώς δεν ετίθεται το θέμα πλημμύρας. Απορρίσαμε και νομίζω ότι είναι ελέγξιμη και από πολλές απόψεις η απόφαση των οργάνων πολιτικής προστασίας να αναλάβουν μόνοι τους, αυθαιρέτως κατά την άποψή μου, την δυνατότητα να μιλούν, να αντικαταστήσουν την καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία, που είναι αποκεντρωμένες διοικήσεις Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, στη διαχείριση του θέματος και στις ενέργειες σε σχέση με τα θεωροπράγματα, παρότι κάποια στιγμή αντέθεσαν και έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Κύριε Βουλευτά, δεν βοηθάτε με τη συζήτηση έτσι όπως τα στοιχεία λέω. Μάλιστα, η αποκεντρωμένη διοίκηση καθ' την αρμόδια της κράτους, ας το πούμε, υπηρεσία, έβγαλε απόφαση που την έστειλε στα συντονιστικά και είπε ότι αυθαιρέτως βάζουν χέρι στο θεωρόφραγμα της Βαγωρίτιδας χωρίς να πάρει απόφαση ίδια. Όσον αφορά το όριο της λίμνης, το 1515,5 είχε οριστεί κάποτε, όταν η λίμνη ήταν πάρα πολύ χαμηλά, ως το όριο των περιοριστικών μέτρων. Κάτω από εκεί δηλαδή θα έπρεπε να παίρνονται περιοριστικά μέτρα για να μην φτάσουμε σε ακραία σημεία όσον αφορά την λίμνη. Οι αποφάσεις του Δήμου Αμυνταίου περί καθορισμού του 515,5 ως ανώτερου υψομέτρου της λίμνης και του καθορισμού για αλλού μόνο στα όρια του Δήμου Αμυνταίου είναι ελέγχεται όσον αφορά την ομότητά της και όσον αφορά τη συνταγματικότητά της εκ του γεγονότος ότι προβλέπει και το ίδιο το Σύνταγμα και οι νόμοι ότι οι αιγιαλοί σε λίμνες και συνδετικά σώματα καθορίζονται στο σύνολο του σώματος και όχι τμηματικά και μάλιστα θα έλεγα εδώ χωρίς να έχει προηγηθεί η μελέτη ανώτερης και κατώτερης στάθμης η οποία να ορίσει το που πρέπει να βρίσκεται επιστημονικά η ανώτερη λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες και της φύσης και τους ανθρωπογενείς δραστηριότητες κτλ. Η ανώτερη στάθμη της λίμνης. Εδώ κύριε Υπουργέ, έχω το εξής. Επειδή η λίμνη χρόνια ήταν πολύ χαμηλά για τους γνωστούς λόγους, δεν πρόλαβε η πολιτεία να κάνει την μελέτη ανώτερης και κατώτερης στάθμης, η οποία να ενσωματωθεί και επίσης και τη μελέτη πλημμύρας, που γνωρίζω ότι είναι μέσα στις μελέτες που τώρα αναρτήθενται από το Υπουργείο, έχουν ανατεθεί και πρέπει να ολοκληρωθούν και να ενσωματωθούν στις συντροποποίησεις των μελετών διαχείρισης των υδατικών λεκανών που φέτος, το 2016, θα γίνουν. Επειδή λοιπόν προέκυψε το θέμα και το γεγονότος λοιπόν ότι δεν έχουμε τη μελέτη ανώτερης και κατώτερης στάθμης και δεν έχει ενσωματωθεί αυτό μέσα στις μελέτες διαχείρισης. Επίσης, ορισμένα δεδομένα ακόμα είναι τα εξής. Το μέσο επίπεδο στο οποίο γινόταν η διαχείριση στο παρελθόν από τη ΔΕΗ
της ελλείψης βοήθητας, εκεί που άνοιγε δηλαδή το θεόφραγμα, ήταν ανάμεσα στο 5.20 και στο 5.22. Και ακόμη ότι από την υδρολογική κάνει αυτήν εδώ, επηρεάζεται, όπως έχει φανεί και από συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, και η υδρολογική λεκάνη του Άγρα και του Μαγκασέου, που είναι το νερό που τρέχει στους καταρράκτες, και σε αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον και επιλογή της πέρας, όπως και ο τελικός αποδέκτης των υδάτων, είναι μέσω του Βόδα, η Τάφρος 66, η οποία βρίσκεται στη Σκύλα, η οποία είναι τελικός αποδέκτης και του Αλμαντέρου και του Βόδα, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμύρες και τυχόν επιβιέται στο παραγόν να ρωτήσει και θα δημιουργήσει προβλήματα. Λοιπόν, όσον αφορά τις παραχωρήσεις, όπως οι παραχωρήσεις που είχαν γίνει για τις εκτάσεις και τις μαχές, είναι παραχωρήσεις κατά χρήση, όσο δεν υπήρχε λίμνη. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία έχει οριστεί από το 5.22 και μετά. Εκεί είναι οι νόμιμες, ας το πούμε, οι νόμιμες διανομές. Κάτω από εκεί υπήρχε παραχώρηση κατά χρήση αγροτικών εκτάσεων έως ότου η λίμνη επανεκτήσει τα εδάφη. Όσον αφορά την τελική άποψη που νομίζω ότι πρέπει να, ας το πούμε έτσι, να αποφασίσετε, ήδη βεβαίως την πρόθεσή σας την έχετε δείξει σαφέστατα με το έγγραφό σας. Κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει πολύ άμεσα η μελέτη, αφού έχετε καθορίσει και ορθώς σαν ανώτερο προσωπική στάθμη ένα μέτρο κάτω από το βιολογικό που πολύ κακώς ο αντιπεριφερειάρχης πέρας ανέφερε το νούμερο του 518, είναι στο 521 είναι η δεξαμενή του βιολογικού καθορισμού, άρα έχει οριστεί ως ανώτερη προσωρινή στάθμη το 520. Να ολοκληρωθεί η μελέτη ανώτερης και κατώτερης στάθμης, να περάσουν αυτές και η μελέτη πλημμυρών, να περάσουν τις μελέτες διαχείρισης των τροποποίησης, μελέτες διαχείρισης των υδατικών λεκανών, και από εκεί και μετά να γίνει ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη που να πάρει υπόψη αυτά τα δεδομένα και αν είναι δυνατόν εκεί η φορέας διαχείρισης της λίμνης, ο οποίος θα διαχειριστεί με επιστημονικό τρόπο όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη λίμνη. Σας ευχαριστώ. Επίσης να καλησπέρισω όλους τους φορείς που παρευρίσκονται εδώ. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που μέσα στις δύσκολες εποχές του κοινοβουλευτικού σας έργου επισκεφτήκατε την Περιφερειακή Ενότητα του Φλόρινας προκειμένου να δείτε από κοντά το πρόβλημα και να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση του. Νομίζω τα περισσότερα έχουν ελεγχθεί σε γενικό επίπεδο. Ήδη είχατε και μια πρώτη εντύπωση των μεγάλων προβλημάτων που δημιούργησε το θέμα της διαχείρισης της ανόδου της στάθμης της Λίμνης Βεγορίτιδας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε κάποιες βασικές αρχές ότι για κάποια ζητήματα επιμέρους τεχνικά δεν πρέπει να αποφαθούν οι επιστήμονες. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει παραλαβή της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία εκκρεμεί η παραλαβή της Αποδήμου Πέλλας. Να υπονηθούν διαχειριστικά σχέδια και φυσικά να συσταθεί και φορέας διαχείρισης προκειμένου να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε αξιοποίηση της λίμνης. Δυστυχώς οι ελλείψεις που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αυτά ήταν θέματα τα οποία θα έπρεπε εδώ και πάρα πολλά έτη να έχουν τακτοποιηθεί, καλούνται σήμερα να τα αντιμετωπίσουμε αφενός οι νέες διοικήσεις των περιφερειών, των δήμων, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, το Υπουργείο σας και φυσικά στη τελική όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει σε μια διαδικασία διαμάχης και στο φινάλε, στην τελική δεν χρωστάνε και σε τίποτα να μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είχαμε την ευκαιρία στις συζητήσεις που κάνατε πάνω, ο καθένας από την πλευρά του να επισημάνει κάποια πράγματα. Εγώ θεωρώ μέγιστη σημασία στο γεγονός ότι εμείς καλούμαστε μέσα σε αυτές τις εποχές να διαδραματίσουμε από τις θέσεις στις οποίες βρισκόμαστε έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτός είναι ο ρόλος της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής. Δυστυχώς το πρόβλημα, το οποίο άλλοτε φυσικά και δεν είναι πρόβλημα, κανένας, είναι ένα ευχάριστο γεγονός ότι η άνοδος της λίμνης, ότι υπήρξε άνοδος της λίμνης, δεδομένου ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια υπεράντληση για τα γνωστά προβλήματα που αντιμετώπιζε η λίμνη της Βεγορίτιδας. Πλέον όμως, όταν αυτή δεν γίνεται
στο πλαίσιο κάποιων προϋποθέσεων δημιουργεί κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία ιδιαίτερα στις σημερινές εποχές θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με μια μεγαλύτερη ευαισθησία και όχι, αν θέλετε, καθαρά με ένα τεχνοκρατικό ρόλο, ο οποίος θα έχει αναφορά μόνο σε νούμερα. Φυσικά για το υψόμετρο δεν θα μπορέσουμε να πούμε, δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να κρίνουμε εμείς αν ήταν αυθαίρετο, όπως επίσης δεν μπορούμε να πούμε εμείς ποιο θα είναι το υψόμετρο το οποίο θα προκύψει μέσα από τα διαχειριστικά σχέδια. Αν θέλουμε να αποδεχόμαστε το ρόλο των επιστημόνων, πρέπει να το αποδεχόμαστε και όταν όρισαν τα 5-15. Και αυτό το όριο το 5-15 ήταν και η αφετηρία όλων των αποφάσεων που πάρθηκαν, όλων των συσκέψεων που γίνανε. Καλώς ή κακώς υπάρχει σε ένα ΦΕΚ και ένα νόμος του κράτους. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει, ακόμα και αν ο καθένας διαφωνεί από εμάς με αυτό, θα πρέπει να το σεβαστούμε. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα αυτό, το θέμα το πώς θα προφυλάξουμε καταρχήν την κοινωνική συνοχή ανάμεσα σε αυτές τις τοπικές κοινότητες, οι οποίες έχουν μπει σε μια διαδικασία διαπληκτισμού. Υπάρχουν τα φαινόμενα ότι πλήττονται εκτάσεις των αγροτών, ανεξαρτήτως με τις διαφωνίες και τις επιμέρους απόψεις που εκφράζονται, το πώς παραχωρήθηκαν, αν παραχωρήθηκαν σύνομα και τι έπρεπε να υπάρχουν εκεί ως καλλιέργειες και τι δεν έπρεπε να υπάρχουν. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει μια σημαντική κοινωνική διάσταση και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και σε κάθε περίπτωση, σε όποια κίνηση γίνει και από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία ήδη βρίσκεται σε μια διαδικασία μελετών, όπως προανέφερα και στην αρχή της ομιλίας μου, θα πρέπει και το Υπουργείο σας να δει το θέμα αυτό με ιδιαίτερη ευαισθησία. Οποιοδήποτε συμπέρασμα σχετικά με τις τάσεις που έχουν προκύψει θα πρέπει να έχει μια δυτή διάσταση, φυσικά αυτή της ορθής περιβαλλοντικής πολιτικής και της ορθής εγχείρησης των υδάτων, κανένας δεν διαφωνεί σε αυτό, και φυσικά μέσα από όποια αποτελέσματα προκύψουν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα χρόνια προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω των ελλείψεων αυτών και να εξασφαλίσουμε το ύψιστο και ίσως το τελευταίο αγαθό που έχει απομείνει σε αυτές τις κοινωνίες, το να είναι συνεργητικές μεταξύ τους. Και αυτό είναι ευθύνη και του Υπουργείου σας και όλων των φορέων που ασκούν διοίκηση. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Περιφερειάρχε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, όπως και τον κύριο Περιφερειάρχε, τον κύριο Δήμαρχο του Αμιντέου, τους δημοτικούς συμβούλους και όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα ήρθαν εδώ σε μια σύσκεψη η οποία θα πρέπει πλέον να καταλήξει σε κάτι. Κύριε Υπουργέ, η εικόνα που αντικρίσαμε τους προηγούμενους μήνες με τους λαφαίους να ανοίγουν και να κρύβουν τα πράγματα, το θηρόδρομο είναι πραγματικά μια αργινή εικόνα και δεν δίνει καθόλου την ποιότητα των ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν σε αυτή την περιοχή. Εγώ εκφράζω τη γνώμη του Δήμου της Έδεσας και όχι την προσωπική μου γνώμη, γιατί η οποία φυσικά ταυτίζεται με αυτό που ο Δήμος της Έδεσας έχει λάβει σαν απόφαση. Εμείς από την αρχή ήμασταν κάθετοι στο να μην ανοιχθεί το θηρόφραγμα και φυσικά δεν δημιουργούνται εδώ πέρα ταξικές διαφορές, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είσαι οικολόγος και δεν είσαι γεωργός ή ότι είσαι γεωργός και δεν είσαι οικολόγος. Αλλά τα σφάλματα του παρελθόντος θα πρέπει κάποια στιγμή να τα διορθώσουμε. Και πιστεύω ότι είναι η τεράστια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να πάρθει μια τέτοια απόφαση, ούτως ώστε και οι αγρότες οι οποίοι πασχίζουν αυτή τη στιγμή για τον καροκάματο, αλλά και οι οικολόγοι και γενικά η κοινωνία να μπορέσει να έχει το δοκούν αποτέλεσμα, γιατί ξέρετε ότι και η οικολογία κοστίζει, αλλά και η ανθρώπινη ζωή έχει ένα κόστος. Όσο για την οικονομία, να ξέρετε ότι ο Δήμος της Έδεσας έχει και τη λίμνη της Βεβολίτιδας, έχει και την απορροή, γιατί δεν είναι πλέον λίμνη η λίμνη του Άγρα, είναι ένα πέρασμα, θέλετε, γιατί έχει γεμίσει αυτή η λίμνη. Και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι ταυτίζομαι επίσης με τον Δήμο της Κίδρας, ο οποίος με κάθε πλημμυρικό φαινόμενο ξέρετε ότι εμπλέκεται με την Τάφρο 66. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η διαχείριση αυτής της λίμνης, πόσο σημαντική είναι η απόφαση η οποία θα πάρθει και νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν πρέπει να γίνονται λάθη και ότι εμένουμε εμείς σαν Δήμος της Έδεσας ότι η οικολογία και κυρίως η διαχείριση της λίμνης και τα νερά της λίμνης είναι πολύ πιο σημαντικά από κάθε οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι πρόσχερο, ενώ η ζωή μας και η οικολογία είναι για πραγματικά κάτι το οποίο είναι αιώνιο. Σκεφτείτε λοιπόν
ότι αν αυτή η σύσκεψη γινόταν 3-4 μήνες πιο νωρίς, ίσως είχαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα και δεν θα φτάναμε σε μια σύγκρουση κοινωνιών και σε μια εικόνα, πραγματικά σας λέω, η οποία ήταν αγκινή να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν και κλείνουν και διακινδυνεύουν ακόμη και τη σωματική τους ακεραιότητα. Είμαστε λοιπόν εδώ για να υπερασπιστούμε τα νερά της Λίμνης και να σας θυμίσω μια εικόνα. Πρόσφατα είδατε στο Μενίδη πόσες καταστροφές υπήρχαν από κλεισμένα ρέματα. Θα πρέπει να ξέρουμε και εμείς σαν γεωργοί και οι φίλοι μας οι οποίοι εμπλέκονται στις γεωργικές εργασίες ότι ο αιγιαλός είναι αιγιαλός, το ρέμα είναι ρέμα και δεν μπορούμε να κτίσουμε ούτε στο ρέμα ούτε να κάνουμε χωράφια τα ρέματα. Οπότε κάποια από μια στιγμή και μετά και αυτός που έκανε το βιολογικό στα 5-15 ίσως έκανε ένα μηχανικό λάθος. Δεν πρέπει λοιπόν να ταυτιστούμε με τα λάθη αλλά να δώσουμε προοπτική στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με τη φύση και με το περιβάλλον. Εγώ και λέγοντας επίσης ότι δεν παραλάβαμε τη μελέτη για δύο λόγους. Βασικά γιατί δεν είχαμε τα χρήματα να την παραλάβουμε, αλλά και η μελέτη ήταν ελλειπέστατη. Πιστεύω ότι δίνεται μια ευκαιρία να διορθωθεί αυτή η μελέτη, να γίνει μια μελέτη με τα πραγματικά δεδομένα και πιστεύω ότι το 5-15 ή το 5-20, 30-40 χρόνια μετά έχει άλλες διαστάσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι και εμείς σαν Δήμος θα προσθέσουμε ένα κουθαράκι σε αυτή την ιστορία της Λίμνης Βεβορίδιδος και θα ήθελα σήμερα εδώ πέρα να μιλάμε για άλλες, αν θέλετε, για μια άλλη διάσταση της Λίμνης, την οικολογική, την τουριστική, όλα αυτά τα οποία αυτές τις δύσκολες πρέπει να έχουμε καταλήξει, αλλά θα πρέπει να επανέλθουμε κάποια στιγμή και θα ήθελα, όπως το είπε και στον Δήμαρχο του Αμιντέου, ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για την τουριστική προβολή αυτής της Λίμνης, για την οικολογική προβολή αυτής της Λίμνης. Και τότε θα είμαστε πραγματικά υπερήφανοι ότι κάναμε κάτι για τα παιδιά μας και όχι για εμάς τους ίδιους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένας κατάλογος ομιλητών. Ναι, και θα να ξεκινήσουμε πρώτα από την τοπική κοινότητα του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι και η μεγαλύτερη κοινότητα της περιοχής. Πρώτα έχεις το λόγο. Η άποψή μας από την αρχή, μόλις ακούσαμε στην πρώτη συνεδρίαση, που καλέστηκα εγώ σαν πρόεδρος της κοινότητας, ήταν η τέταρτη συνεδρία που είχε γίνει για την Λίμνη, εγώ καλέστηκα στην τέταρτη, σαν πρώτη φορά, ήταν η άποψη του κύριου Αντιπεριφερειάρχη να ανοίξει το θηρόφραγμα για να αδειάσει τη Λίμνη. Εγώ το λέω πραγματικά ότι θέλει να αδειάσει τη Λίμνη. Ο ίδιος λέει ότι δεν αδειάσει τη Λίμνη. Έχουν φύγει χιλιάδες εκατομμύρια κυβικά μέσα σε 3 μήνες, άχρηστα έτσι. Χωρίς να παράγουν τίποτα, ούτε για το κάμπο της Κίδρας, ούτε για το Γεννησό, ούτε για ενέργεια, για τίποτα. Φύγανε στη θάλασσα. Εκατομμύρια κυβικά. Τα χωράφια που πλήγονται, φυσικά είναι καλλιεργητών οι οποίοι αγρότες επένδυσαν πάνω σε αυτά, όπως γίνεται εσείς και η κοινότητά μας, ανήκουν στην κοινότητά μας. Είχαν δοθεί προς χρήση σε όλους τους αγρότες, όχι προς χειριότητα. Δεν ανήκουν στην κοινότητά σας, λάθος κάνεις. Δεν διακόπτουμε. Η συμφωνία δεν την ξέρεις καλά της πρώην κοινότητας. Για να δώσω μια απάντηση. 3.101 στρέμματα δόθηκαν στην κοινότητα Γιούπα. Ναι, αλλά και εμείς αποσυρθήκαμε από τα ίδια μέσα τα οποία είχαμε προσφύγει. Κάτσε ο Άγιος Παντελεήμονας, 1.200 στρέμματα δόθηκαν για παραχώρηση στους αγρότες της κοινότητας Βεβόρας. Φυσικά σήμερα είμαστε δίπλα με την κυρία Μέρη, η οποία έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά είμαστε μαζί. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση χωριών, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ό,τι είχε γίνει το 98. Είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα με συζήτηση και με κουβέντα. Το θέμα είναι ότι από το κράτος δόθηκαν όχι για οριστική χρήση των χωράφιων. Εσύ το λες. Δόθηκαν στις κοινότητες για να τα μοιράσει στους κατοίκους προς χρήση. Το λέω και το ξαναλέω γιατί έτσι είναι. Η Λίμνη ανεβαίνει στα επίπεδα, στα όρια της. Τέθηκαν κάποιες μελέτες από τον Δήμαρχο Βοδωρινό, τους παλιότερους δημάρχους. Υπήρχαν πολλά λάθη μέσα στις μελέτες, γιατί υπήρχαν μέσα τσιμέντα, να το πω έτσι απλά, τα οποία κόπηκαν οι μελέτες. Ο βιολογικός πέρασε με έναν τρόπο λίγο περίεργο, το 5-15 δηλαδή που ορίσαμε. Γιατί το 5-15 είναι ότι η Λίμνη ακόμη ήταν πεθαμένη στο 5-15. Γιατί ζούμε, μεγαλώσαμε και την ξέρουμε τη Λίμνη. Τώρα άρχισε η Λίμνη να υδροφορεί και να μπορεί να είναι με διάβγεια, να μπορούμε να τρώμε τα ψάρια χωρίς να μυρίζουν,
χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Τώρα ξεκίνησε η κίνηση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, είναι πάρα πολλοί ομιλητές. Αυτό που θέλω εγώ είναι να αποφασίσουν οι επιστήμονες και όχι εμείς με πολιτικά κριτήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Αγίου Πανελλήμωνα, τον πρόεδρο της Βεγόρας και μετά τον Πανελλήμωνα. Καλωσορίζω και εγώ στην συνεδρίαση. Εγώ θα ξεκινήσω, βασικά θα ξεκινούσα από να απαντήσω σε κάποιους που δεν έχουν τρεις καταπατητές, αλλά ο πρόεδρος του Αγίου το διόρθωσε αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα ήμασταν καταπατητές, ενώ οι ίδιοι μας είχαν παραχωρήσει τις εκτάσεις. Είναι λίγο... Εντάξει, όχι από σένα, αλλά ακούστηκε από κάποιους που ήσασταν μαζί σου. Τόσα χρόνια που δεν υπήρχε η άνοδο της λίμνης, δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος για αυτή τη λίμνη, ούτε ο Σύλλογος, ούτε ο Άγιος. Μέχρι τώρα ήταν οι πρώτοι που μοιράζανε χωράφια, γιατί όταν έφυγε η λίμνη ήταν οι πρώτοι που τρέχανε στα Υπουργεία να πάρουν τις εκτάσεις για να μπορούν να τις παραχωρήσουν. Αλλά μέχρι τώρα τίποτα. Εμείς, όπως βλέπετε, κρατάμε μια στάση αναμονής. Δεν κάνουμε ούτε αγώνες για να διώξουμε τη λίμνη και να κρατήσουμε μόνο τις εκτάσεις, γιατί τις εκτάσεις χωρίς τη λίμνη δεν τις θέλουμε, είναι η αλήθεια. Θα είναι εξαιρετικές εκτάσεις, δεν μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε. Απλά θέλουμε να έχουμε μια λίμνη η οποία να είναι, να μπορούμε να μην είναι ανεξέλεγκτη, να μπορούμε να την ελέγξουμε. Στο 5-22 που είπε ο κ. Σιφάκης, αν θα φτάσει η λίμνη, το χειμώνα, θα μπορέσει να απορροφήσει όλο το νερό που θα πέφτει μέσα στη λίμνη, για να μην πληγούν οι υπόλοιπες εκτάσεις. Δεν θα μπορέσει. Είναι το μόνο σίγουρο. Θα σας έκανα μια πρόταση. Από τη στιγμή που όλοι είναι φυσιολάτρες, θα πρέπει λογικά να κλείσουν όλα τα τεχνικά έργα που πέφτουν τα νερά μέσα στη λίμνη. Δεν είναι δυνατόν όλες οι κοινότητες περιβάλλονται από λίμνη, να έχουν δίκτυα το ΕΠ, να χρησιμοποιούν το νερό το καλοκαίρι που το χρειάζονται και το χειμώνα αυτό που περισσεύει να το ρίχνουν στη λίμνη της Βαγορίτιδας και να πλήττεται η λίμνη της Βαγορίτιδας. Δεν θα ανοίξουμε το θυρόφραγμα καθόλου και θα ανέβει η λίμνη άνοδος της λίμνης αυτή φυσικά, με φυσικό τρόπο. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Να δούμε πώς θα είναι όταν δεν θα έρθουν τα νερά από την Κοζάνη, δεν θα έρθουν τα νερά από την Τολεμαΐδα, από το λιμνοχώρι, από τις πέτρες. Πώς θα είναι όταν θα πλημμυρίζουν αυτοί. Λοιπόν, ένα τρίτο είναι ότι βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και ένα εξάμηνο, κάνοντας συζητήσεις. Στην ουσία δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει καμία μελέτη, ο χειμώνας είναι κοντά. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προλάβουμε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι πάλι θα είμαστε, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, όχι και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, είμαστε πολύ πιο πίσω. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τρέξουμε λίγο περισσότερο. Δηλαδή φτάνουν αυτές οι συζητήσεις, φτάνουν αυτές οι συναντήσεις χωρίς ουσία. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι ξέρουμε ότι η περιοχή μας βασίζεται στους αγρότες. Όλη η περιοχή μας είναι αγρότες. Εάν δεν έχουν οι αγρότες, ξέρουμε ότι είναι αλυσίδα, δεν θα έχουν και οι υπόλοιποι. Οπότε κάποιοι που το βλέπουν ότι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς αγρότες, εμείς θέλουμε τη λίμνη, λίγο ας το σκεφτούν, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα. Καλωσορίζω τον κάθε να ξεκινήσω στο Δημοδήμο Μητέου. Το χωριό μου έχει 420 άτομα. Έχει 120 οικογένειες. Και οι 120 οικογένειες είναι αγρότες. Ούτε ένας δημόσιος υπάλληλος, ούτε ένας συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος. Όλοι είναι του ΟΓΑΤ. Μας έχει πάρει 1000 στρέμματα, τα οποία τα 200 είναι δέντρα. Τα υπόλοιπα είναι συνταγερμένα, φίλια. 50 οικογένειες δεν έχουν καθόλου στρέμματα από τις αποκαλύψεις, τις εκτάσεις. Ποιος θα τα αποσμιώσει. Τα έχουμε πληρώσει και στο ΜΕΝΕΓΑ και στην κλιματική υπηρεσία. Εμείς συμφωνούμε με τον Δήμαρχο στο 5-15 και μισό, συν 50 μέτρα, συν 12 μέτρα, δρόμο. Είχαμε αυτό που είναι πραγματικό.
καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Μιλάω τελευταίος γιατί είμαι εκπρόσωπος της μικρότερης κοινότητας με 120 κατοίκους και 30 οικογένειες. Κύριε, απασχόλησή μας είναι οι δυναμικές καλλιέργειες ζωντακίνων, μήλων και γερασιών. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη με εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη, Ρωσία και Αραβία. Οι αποκαλυπτήσεις εκτάσεις, τις οποίες κατέχουμε εμείς, είναι 896 στρέμματα, 900 στρέμματα. Μείον 100 που καταλαμβάνει η κήπη του ποταμού και κάποιες λωρίδες άμμου, μας μένουν 800. Τα 200 στρέμματα τα έχει πάρει η Λίμνη. Τα 600 στρέμματα δυστυχούν από 20 στρέμματα με οικογένεια. Είναι ισότοπα, ισόποσα μοιρασμένα και δεν υπάρχει ούτε υπήρχε ποτέ κάποιος μεγαλοκτηματίας, όπως αναφέρουν και ισχυρίζονται πολλοί. Αυτά τα στρέμματα μας τα παρεχωρεί η κτηματική υπηρεσία και κάθε χρόνο πληρώνουμε ένα δίτιμο σαν ενίκιο. Άρα δεν είμαστε καταπατητές. Σύμφωνα με την γεωγραφική θέση κάθε χωριό έχει κάποια προνόμια. Ο Άγιος έχει τον τουρισμό, τις εκδηλώσεις, προκλήτες, ψαλάδες. Εμείς έχουμε τις αποκαλυπτήσεις εκτάσεις. Τα 200 στρέμματα τα οποία πήρε η Λίμνη ήταν σπαρμένα τριφύλια, καλαμπόκια, σιτάρια και με λίγα ροδάκινα. Τα οποία ήταν πληρωμένα, έχουμε πληρώσει το αντίτιμο το οποίο μας αντιστοιχούσε στην κομματική υπηρεσία. Άρα, έστω για τη χρονιά που το πληρώσαμε είναι νόμιμα, κάποιος πρέπει να μας αποζημιώσει και για το ποσό που καταβάλαμε και για τις παραγωγές τις οποίες χάσαμε. Ποιο σύλλογο ή ποιο βουλευτή εμείς τώρα πρέπει να κάνουμε μηνύσεις και να κυνηγήσουμε όπως κάνουν αυτοί, κάνοντας μήνυση το Δήμαρχο ή οποιοδήποτε περιφερειάρχη ή οποιοδήποτε. Καθυστερώντας να ανοιγοκλείσουν το θυρόφραγμα, είτε καθυστέρησαν είτε αργότερα το ξανακλείσαν το θυρόφραγμα, όταν το νόμιμο υψόμετρο της στάθμης με ΦΕΚ, κύριε βουλευτά, το 5-15 μισό, το ΦΕΚ αυτό δεν το έβγαλα ούτε εγώ, ούτε κανένας από εδώ μέσα τους Προέδρους. Κάποιος συνάδελφός της εκείνης την περίοδο, κάποιος θα έκαναν σίγουρα τις μελέτες του, δεν ήταν καθόλου αφελής, όρισε το 5-15 μισό ως στάθμη της λίμνης μας. Όλες οι υπηρεσίες έχουν κοινό σημείο αναφοράς το 5-15 μισό. Εμείς από το 5-15 μισό μια ζώνη ασφαλείας 50 μέτρων συν 12 που έχουμε αφήσει για δρόμο, καλλιεργούμε από εκεί και πάνω την έκταση αυτήνα, έχουμε επενδύσει πάνω σε αυτή την έκταση, συν με την άνοδο της στάθμης η σωλήνα υπερχείλισης του βιολογικού έχει μπει πλέον μέσα στο νερό. Οι σύλλογοι δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για την ποιότητα του νερού, κι αν το έκαναν, θα ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Σας έκανα παράπονα γι' αυτό. Σας έκανα παράπονα, κύριε Υπουργέ, για αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω. Και τέλος, θέλω να ζητήσω να επιτρέψετε στους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη γεωργία και να προσφέρουν στον πρωτογενή τομέα, να αφήσετε όλους τους κάτοικους των παραλίμνων χωριών να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να επικεντρωθείτε στο πώς θα κρατήσετε τη στάθμη της λίμνης σταθερή με σοβαρές μελέτες και έργα. Γιατί αγαπάμε τη λίμνη, τη σεβόμαστε και ανησυχούμε για αυτήν, γιατί εξαρτώμαστε από αυτήν. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, κύριε Αργυράκη, μήπως θα θέλατε πριν ξεκινήσω με τις υπόλοιπες τοποθετήσεις να κάνετε με μια τοποθέτηση. Ο κύριος Αργυράκης είναι Γενικός Διευθυντής των Υδροελεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ. Εγώ απλώς ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είχατε πει εκ προημίου, ότι το 1977 που σταμάτησε οι απολύψεις νερού για ενεργειακούς σκοπούς για τον Άγρα, η στάθμη της λίμνης ήταν στο 5.23.30. Έκτοτε λοιπόν, παρά το ότι σταμάτησαν οι απολύψεις, συνέχισε να πέφτει η στάθμη για κάποιους λόγους που πρέπει να τους δούμε. Από την άλλη πλευρά, θέλω να επισημάνω ότι εμείς ως ΔΕΗ είμαστε στη διάθεση των τοπικών κοινωνιών ανάλογα με τις αποφάσεις που θα βγουν και με τις μελέτες που θα γίνουν να υλοποιήσουμε ενέργειες τέτοιες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει από τις μελέτες αυτές με τον οικισμό των θεροφραγμάτων του Ιθαναλίου. Όπως είπα και κατευθείαν, εμείς ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και ηλεκτροδότηση των θεροφραγμάτων για να γίνει πιο εύκολος ο τρόπος χειρισμού. Άρα είμαστε στη διάθεση των τοπικών κοινωνίων, αρκεί να είμαστε αποδέκτες της μιας τελικής εντολής, η οποία θα είναι εντολή που θα
μπορέσει να συγκεντρώνει και τις δύο απόψεις και να μπορούμε και εμείς να υλοποιήσουμε και να μην κατηγορηθούμε ότι αυθαιρετούμε ως ΔΕΗ και κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε καμία πρόθεση να τα κάνουμε. Έτσι. Το ήθελα αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι δεδομένο, μπορείτε να μην ρωτήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πάμε με τη σειρά όπως είναι γραμμένα εδώ τα ονόματα. Ο κύριος Βόλτσης Δημήτριος. Βάλτσης. Και τις ιδιότητες που έχει ο καθένας να μας λένε. Να μας λένε και τις ιδιότητες που έχει ο καθένας να εκπροσωπεί. Βάλτσης Δημήτρης, από ΕΔΕΣΑ, μέλος του Συλλόγου Προστασίας της Παιδοκοινότητας. Μέλος. Ναι, θα υπάρχει χρόνος πέρα, γιατί αν μιλήσουμε... Να, παίρνω το λόγο, γιατί έχω και άλλες ιδιότητες, εντάξει. Είμαι εκπαιδευτικός, πρώην αντιδήμαρχος της ΕΔΕΣΑΣ και ανήκω στην ομάδα πρωτοβουλίας για την προαστιακή σιδηροδρομική σύνδεση των ομών Πέλας και Φλόρινας με τη Θεσσαλονίκη μέσω Γιαννητσών. Ένα αίτημα το οποίο έχει απασχολήσει το Υπουργείο, κύριε Υπουργέ, και έχει πάρει τον δρόμο του. Ο σιδηρόδρομος γλύφει τη λίμνη και γι' αυτό το παντρεύουμε. Θέλω να καταθέσω μία σημαντική παράμετρο. Οι πηγές των καταρρακτών της ΕΔΕΣΑΣ είναι 3,5 χιλιόμετρα από τη λίμνη της Βεγορίδας. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η κάθοδος της λίμνης κατεβάζει την ποσότητα της ροής, της εκροής των υδάτων των πηγών των καταρρακτών, ενώ η άνοδος της λίμνης ανεβάζει την ποσότητα εκροής. Αυτό είναι της πάση γνωστό και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Για μας τα νερά των καταρρακτών είναι η ζωή μας. Είναι η ίδια μας η ύπαρξη. Αρδεύονται δεκάδες χιλιάδες στρέμματα στον κάμπο της ΕΔΕΣΑΣ. Τα διαχειρίζεται ο Δήμος ΕΔΕΣΑΣ και ο ΤΟΕΠ της ΕΔΕΣΑΣ. Φανταστείτε λοιπόν να φτάσουμε σε ένα υψόμετρο τέτοιο το οποίο θα σταματήσει την εκροή των πηγών. Αυτό σημαίνει θάνατος για την γεωργική ΕΔΕΣΑ. Εκτός όμως από την γεωργική ΕΔΕΣΑ υπάρχει και η τουριστική ΕΔΕΣΑ. Η τουριστική ΕΔΕΣΑ έχει ένα παγκόσμιο brand name. Το παγκόσμιο αυτό brand name είναι ότι είναι η μοναδική πόλη στον κόσμο που έχει καταράκτες οι οποίοι δημιουργούνται και διέρχονται μέσα από τον πολεοδομικό ιστό. Αν μου πείτε οποιοδήποτε εδώ μέσα ότι υπάρχει μία μοναδική πόλη, μία άλλη πόλη στον κόσμο που να την διαρρέει ποτάμι, που να σχηματίζει καταράκτη μέσα στον πολεοδομικό ιστό, εγώ θα αναιρέσω κάθε μου οποιαδήποτε άλλη άποψη. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό το δέσιμο των πηγών των καταρρακτών με τη στάθμη της λίμνης. Εκτιμώ ότι οι επιστήμονες που θα πάρουν το λόγο θα καταθέσουν. Εκτιμώ ότι θα γίνουν οι ανάλογες εισηγήσεις. Ήταν πολύ σημαντική και η παρατήρηση του Δημάρχου της ΕΔΕΣΑΣ, ο οποίος λέει ότι, είπε ότι αν πραγματικά είναι λάθος ο βιολογικός καθαρισμός του Αγίου Παντελεήμονα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανεχθούμε ή να μην διορθώσουμε ένα λάθος. Μπορεί κάλλιστα να πάει παραπάνω. Βέβαια έχει κόστος. Γιατί δεν έχει όμως κόστος. Η αηφόρος ανάπτυξη δεν μπορεί να έχει, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί υπουργέ, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, δεν μπορεί να έχει εκπτώσεις. Η αηφόρος ανάπτυξη δείχνει τον δρόμο από μόνη της. Η πρόταση δικιά μου είναι να δοθεί σε μια σοβαρή επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για την κατώτερη και για την ανώτερη στάθμη της λίμνης της Άρνησας, της Βεγορίδας,
Και το βασικότερο, κύριε Υπουργέ, το βασικότερο απ' όλα, επιτέλους να ιδρυθεί ένας φορέας διαχείρισης, όπως έχουν ιδρυθεί σε τόσα και τόσα οικοσυστήματα στην πατρίδα μας. Είναι πραγματικά απαράδεκτο, κατά τη γνώμη μου, να έχουμε φορέα διαχείρισης στο Δέλτα του Αξιού, στην Τριχογύρα, στη λίμνη της Καστοριάς και στην βαθύτερη λίμνη της Ελλάδας και την δεύτερη σε μέγεθος, να μην έχουμε φορέα διαχείρισης. Να μην έχουμε red line, κόκκινη γραμμή γύρω-γύρω και να μην έχουμε πάρει τις αποφάσεις. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Καλησπέρα και από μένα και εγώ πριν να σας καλωσορίσω. Κύριε Υπουργέ, η λίμνη Βεβολίδα τα τελευταία 40 χρόνια έχει απολέσει το 40 με 60% της έκτασής της. Έφτασε δυστυχώς μια λίμνη η οποία ήταν η βαθύτερη λίμνη της Ελλάδος και τρίτη των Βαλκανιών με 125 μέτρα βάθος να φτάσει σε ένα σημείο κάτω από τα 40 μέτρα. Ήταν μια απογοητευτική κατάσταση. Το 96 η λίμνη είχε φτάσει στην είσοδο του Αγίου Παντελήμωνα. Να φανταστείτε, υπήρχε μια κατάσταση η οποία λυπούσε όλους τους ανθρώπους ευρύτερης περιοχής. Γινόταν πραγματικά, στο λέω κύριε Υπουργέ, ένας γενικός χαμός. Υπήρχαν διαμαρτυρίες, φασαρίες μεταξύ των πολιτών, ποιος θα πάρει πιο μεγάλη έκταση. Υπήρχαν παλιωτικές καταστάσεις. Έπαιρνε ο κάτοικος μία πέτρα και την πετούσε και όποιος την πετούσε πιο μακριά έπαιρνε και μεγαλύτερη έκταση. Διαμάχες μεταξύ κοινοτήτων για το ποιος θα πάρει πιο μεγάλες εκτάσεις. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα μετά από πολλούς αγώνες να υπάρχουν και κάποια περιοριστικά μέτρα από την πολιτεία. Και αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από καταγγελίες που γίνανε για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, βγήκαν προστήματα και αναγκαστικά οι κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις εκείνη την εποχή πήραν κάποια περιοριστικά μέτρα. Μέσα στα περιοριστικά μέτρα ήταν και το κλείσιμο του προφράγματος στην Άρνησα, καθώς και περιοριστικά μέτρα στις αντλήσεις από τις πομόνες και ευρύτερα από άλλους τρόπους από τους οποίους παίρνανε από την λίμνη. Μετά από αυτά τα περιοριστικά μέτρα και παρότι έγιναν αυτές οι κινήσεις, δυστυχώς οι υπουργοί συνέχισαν να φεύγουν. Έφτασε το 97-98, όπως είπαμε, στο 5-04. Και μετά, αφού πλέον δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τυχώς Θεούλης, με τις βροχές του, αποκατέστησε κατά κάποιο τρόπο την αδικία. Και ήρθαμε σε αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα. Και με πολύ χαρά το λέω ότι υπάρχει μια ικανοποιητική στάθμη της λίμνης Βεβολίδας που από αυτό το σημείο και πέρα και με βάση μελέτες επιστημών η λίμνη αρχίζει να υδροφορεί. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί πλέον η λίμνη είναι διαρκές και είναι σε πολύ ικανοποιητική κατάσταση. Αυτό που θέλω να πω κύριε Υπουργέ είναι ότι ο κύριος Περιφερειάρχης και με λύπη μου θα το έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο παραπλάνησε και την πολιτική προστασία κύριε Περιφερειάρχα. Θα το πω, μην ειρωνεύεστε. Δεν χρειάζεται το κάνει αυτό. Και αυτό γιατί σας το λέω. Γιατί επικαλυστήκανε πλημμυρικά φαινόμενα. Πλημμυρικά φαινόμενα δεν υπάρχουν. Και αυτό σας το λέμε γιατί. Γιατί οι εκτάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιμετρικά της λίμνης Βεβολίδας ανήκουν στην κτηματική υπηρεσία και η κτηματική υπηρεσία τα έχει παραχωρήσει για μονοετής καλλιέργειες στις ευρύτερες περιοχές τους κατοίκους έναντι κάθε τμήματος. Πλην της έκτασης, κύριε Υπουργέ, πλην της έκτασης του Αγίου Παντελήμωνα η οποία είχε παραχωρηθεί το 96 με ΦΕΚ τότε παραχωρήθηκε στην κοινότητα Αγίου Παντελήμωνα 3.100 στρέμματα και η κοινότητα τότε τα παραχώρησε. Και επειδή ήμουν και κοινοτικός σύμβουλος, τα παροχωρήσαμε τότε για χρήση στους κατοίκους του Αγίου Παντελήμωνα και με, ακούστε τις υποσημείωση, για μονοετής καλλιέργειας. Γιατί ξέραμε, κύριε Υπουργέ, ότι κάποτε η λίμνη θα ξανανεύει. Θα ξανανεύει η λίμνη. Το ξέραμε αυτό, γι' αυτό τα παραχωρήσαμε για μονοετής καλλιέργειας, με εσωτερική κοινοτική απόφαση. Και το Υπουργείο μας είχε παραχωρήσει με τίτλο, στην κοινότητα.
και τα 1000 στρέμματα, 1100 περίπου, τα παραχωρήσαμε στην τότε κοινότητα του Φεδόρα, η οποία και αυτή τα παραχώρησε στους κατοίκους του Φεδόρα και αυτή πιστεύω θα παραχωρήσει με το ίδιο τρόπο. Κύριε Υπουργέ, εμείς δεν θέλουμε καταρχήν να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Ούτε δεν είναι λόγο. Εμείς τι ζητάμε? Να οριστεί το ανώτερο και το κατώτερο υψόμετρο της στάθμης της λίμνης Φεβολίτης. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το διαχειριστικό σχέδιο, παρά τις μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς. Κύριε Υπουργέ, γίνανε χιλιάδες μελέτες. Κάποτε η ελληνική κυβέρνηση είχε δώσει ένα δισεκατομμύριο δραχμές, 200 εκατομμύρια, για να γίνουν μελέτες. Συνεχίστηκαν αυτές τις μελέτες. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο, αφού γίνανε τόσες μελέτες, να ξανακάνουμε νέα μελέτη, να τι κάνουμε. Χρήσιμα τα συμπεράσματα των μελετών. Αλλά κάποτε κύριε Υπουργέ, πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα εκτός των μελετών. Να γίνει μια ορθολογική διαχείριση. Και αφού γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτων, και εγώ θα συμφωνήσω να γίνει φορέας διαχείρισης. Ο φορέας διαχείρισης θα είναι αυτός ο φορέας, ο οποίος θα ανοιγοκλίνει το κήτος της άρνησας, με αποτέλεσμα να προκαθορίσετε και να τηρείτε το υψόμετρο της λίμνης σε σταθερό σημείο. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Και οι αγρότες, αφού οριστεί το ανώτερο και το κατώτερο υψόμετρο στάθμης Φεβολίτητας, να τελειώσουν κι αυτοί. Και αυτοί σίγουρα δεν πρέπει να χάνουν την περιουσία τους. Αυτό δεν είναι λόγο. Αλλά αφού οριστεί ο φορέας διαχείρισης και το ανώτερο και το κατώτερο υψόμετρο στάθμης Φεβολίτητας, τότε ναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, το δεχόμαστε να γίνουν και οι μελέτες και αφού το κλείσουμε όλα αυτά, να είμαστε σε μια σύνομη διαδικασία. Και όχι εσείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και ο άλλος αντιπεριφερειάρχης της Φλόρινας, της Πέλης, να ανοίγει από μόνος του το θηρόφραγμα. Δεν έχετε καμιά αρμοδιότητα. Δεν έχετε καμιά αρμοδιότητα. Το καταλάβετε αυτό. Ειδικά εσείς. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τρίπον. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Ψαράδου. Εγώ θέλω να χαιρετήσω τη συνάντηση αυτή, αλλά δεν άρχισα κανένα παιδιά να μιλά για ψαράδες. Όλοι τρελαμένοι είστε με τα χωράφια, έχετε κάνει πλάσκο τα πάντα. Δεν έχει όπα. Και δεν μιλάει κανένας για ψαράδες. Όλα τα φυτοφάρμακα είναι μέσα. Όλα τα δέντρα είναι μέσα. Δεν μπορούμε να ρίξουμε δίχτυ. Έχω να πάω στο λίμνη εβδομάδες. Στι πέντε να ρίξω. Ωραία απάντηση, μπράβο σα. Και σαν να σα τα πνίξει όλα. Να μην μείνει τίποτα. Τι δεν πνίξει όλα. Δεν είναι απάντηση αυτή. Δεν μιλάει για ψαράδε κανένα. Έχουμε λιποκτονήσει, κύριε. Μην κάνετε διάλογο, μην κάνετε διάλογο. Όλη η έκταση γύρω-γύρω αυτέλεκτα βάλαμε δέντρα και δεν μπορούμε να ρίξουμε δίκια. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε. Δεν θα κάνω διάλογο μαζί σου. Σε παρακαλώ. Δεν μπορούμε να ρίξουμε δίχτυα. Όλοι αυτοί που κόπτονται για την δίχτυα με βορειοδυτικά, όλα τα φυτοφάρμακα τα ρίχνουν μέσα. Αυθαίρετα. Χημικό πόλεμο με τα λοιπάσματα. Και όλα πέφτουν σε εμάς. Και δεν μιλάει για ψαράδες κανένας. Μας έχουν καθαρίσει, μας έχουν τεντώσει εμάς. Να καλλιεργήσουν 500 μέτρα μακριά από την ακτή. Εγώ δεν λέω ότι να του πάρει τι περιουσίε, εντάξει. Το πώ τα οργώσαν και πώ τα δουλέψαν και πώ τα κάνανε, δικό του πρόβλημα. Μακριά από την ακτή, να μην μολύνεται η λίμνη. Να γίνει μια επιτροπή με επιστήμονες για να βγάλουμε άκρη, να ξέρουμε πού θα σταματάει και πού θα πάει. Με επιστήμονες και πόσο μακριά από την ακτή θα μπορούν να δουλεύουν τα κοράκια τους αγρότες. Δεν έχω τίποτα με κανέναν αγρότη. Δεν έχω τίποτα. Δεν θέλω να χάσει κανένα την περιουσία του. Αλλά να σκεφτούν και εμάς. Δεν μίλησαν τόσοι και τόσοι και δεν μίλησε κανένα για τους ψαράδες. Που το 70 στον Άγιο Παντελήμιο ήταν 100 οικογένειες ψαρεύανε και ζούσαν αυτή την. Και τώρα εξαφανίστηκαν. Δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Εγώ κατορριμμένες ποδιές δεν έχω γλύψει. Συγγνώμη για την έκφραση. Κατάλαβες. Τίποτα. Κοντρά. Τίποτα παραπάνω. Ευχαριστούμε πρόεδρε. Να είσαι καλά. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στον τόπο μας. Καλώς ορίσατε στο Δήμο Ιδέου, που όπως προείπε και ο Δήμαρχος, έχει τις 4 λίμνες. Κατάγομαι από το χωριό Βεβόρα, συνώνυμο με τη λίμνη Βεβορίχηδα. Έχει και αυτό το νόημά του. Το επάγγελμά μου είναι αγρότησα, μικρή αγρότησα, με λίγες εκτάσεις. Η ιδιότητά μου είναι πρόεδρος Λοδακίνου, ομάδας παραγωγών του Αθλητικού Συνεταιρισμού Επίδευσης Περιοχής Ομιδέου. Το 1992 και μετά από προηγούμενη απόφαση του Υπουργού κυρίου Δρύ και κυρίου Παπαδήμα, οι εκτάσεις αυτές για τις οποίες μιλάμε παραχωρήθηκαν με κυριότητα
στην κοινότητα του Αγίου Παντελεήμονα. Η κοινότητα του Αγίου Παντελεήμονα, για να μην μπω σε λεπτομέρειες και να αποκατασταθεί η αλήθεια, θα σας διαβάσω πώς παραχώρησε στην κοινότητα βεγόρων της πτωχίας 200 στρέμματα. Ύστερα από τους παραπάνω λόγους και για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και κοινωνικής και πολιτικής και μέσα στα πλαίσια της δημιουργικής απόφασης, η κοινότητα Αγίου Παντελεήμονα έχοντας υπόψη ότι υπάρχουν στην κοινότητα βεγόρων Αρτίμονες κάτοικοι πρόσφυγες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, προς όφελος των δύο κοινοτήτων και για την κοινωνική ειρήνη, προτείνει τη δωρεά παραχώρηση επαορίστων 1.200 στρεμάτων από τα 3.100 στρέμματα στο νομικό πρόσωπο της κοινότητας βεγόρων. Στο σημείο που έχει καθοριστεί. Από την ημέρα εκείνη, όλη η παραγωγή της περιοχής καλλιεργούν τα χωράφια της παραλίμνιας ζώνης, ενεργοποιώντας τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα καταβάλουν τις απαραίτητες υποχρεωτικές ασφαλιστικές φορές των οργάνων. Προβήκαμε στη φύτευση δέντρων, γιατί δεν το αποχώρησε κανείς. Δεν υπάρχει πουθενά η αποχώρηση της εκολογικής καλλιέργειας. Πουθενά, σε κανένα έτοιμο. Πλέον οι καλλιέργειες τότε ήταν ασύμφορες οι μονοαιτίες. Δεντροφυτεύσαμε τη γη, νόμιμα, δηλώναμε κανονικά τις εκτάσεις, προβήκαμε σε γραμμικά συστήματα, με στάλδιν άρδευση, με ολοκληρωμένη διαχείριση και όλα αυτά είναι πιστοποιημένα για να μην ακούγονται ανακρίβειες. Μοχθούμε να παράγουμε και να μην γίνουμε μετανάστες. Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να σας κουράσω, δεν θέλω να πω άλλα. Θέλω όμως να κάνω μία παρένθεση. Υπόθηκε εδώ πέρα ότι αφαιρέθησαν κάποιοι και ανοίξαν το θυρόφραγμα χωρίς σκέψη, χωρίς δικαίωμα. Έχω τη φωτογραφία του κυρίου Σιφάκη, που αυτός φωτογραφίζεται και καμαρώνει μαζί με κάποιους άλλους κυρίους, επικαλούμενος ότι είχε τη δική σας εντολή. Αυτό επικαλέστηκε και φωτογραφήθηκε και είναι αναρτημένο και έχω και φλασάκι. Έτσι είπε στη συνέντευξή του ότι είχε τη δική του εντολή και πήγε εφάρμοσε μόνο του τον νόμο. Ο κύριος Γιώργου πρόλαβε το ότι είδε και αυτό στο τότε κοινοτικό συμβούλιο να παραχωρηθούν αυτές οι εκτάσεις. Ναι, ξέρει πολύ καλά τι έγινε. Κρύβουνε την αλήθεια και πραγματικά με ανησυχεί το πάθος και το μένος για την άνοδο της στάθμης. Πλέον αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε για ποιο λόγο, ποιος είναι ο σκοπός, κανείς δεν μας λέει, για ποιο λόγο θέλουμε τόσο πολύ να ανέβει η στάθμη της λίμνης. Εμείς ως αγρότες χρειαζόμαστε τη λίμνη περισσότερο από τον καθένα. Δεν νομίζω να υπάρχει αγρότη σήμερα που να ασχολείται με τη γη και να ξέρει ότι μπορεί να καλλιεργήσει χωρίς νερό. Δεν γίνεται. Φτάσαμε σε πολύ καλά επίπεδα, κύριε Υπουργέ, παράγουμε στον τόπο μας. Θα σας καλέσω στα χωριά μας, αν έχετε τον χρόνο και τη διάθεση, να έρθετε να δείτε τι κάνουμε. Εμείς θέλουμε πραγματικά η σολομόντια λύση που ήρθατε να δώσετε, αφήνοντας τις δύσκολες ώρες και τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος μας. Βρεθήκατε ανάμεσά μας να φυγραστείτε το πρόβλημά μας και περιμένουμε πραγματικά σολομόντια λύση από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη λίγο, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας καταθέσω το φάκελο για όλα αυτά που σας είπα, με όλα τα παραστατικά και με όλα τα δικαιολογητικά, γιατί ο σοφός λαός λέει ότι τα κοιτάπια μένουν και λένε αλήθεια. Κυρία Γιαννουτσοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος. Καλησπέρα και εμένα και πολύ καλώς ήρθατε στον Δήμο Αμοιταίο. Ευχαριστώ και τους βουλευτές και τους υπόλοιπους φορείς. Έχω την αίσθηση ότι η σημερινή συνάντηση, κύριε Υπουργέ, έχει να κάνει με την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα που έχει προκύψει. Είμαι επίσης βέβαιη ότι η εξέβρεση λύσης βασίζεται στα γεγονότα και όχι σε απόψεις, εικασίες ή σκέψεις του καθενός από εδώ μέσα. Τα γεγονότα αυτή τη στιγμή που αφορούν τη λίμνη Βεγορίτιδα είναι δύο. Και είναι τα εξής απλά. Θεσμοθετημένο όριο 515,5 με ΦΕΚ, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος,
και παραχώρησε με υπουργική απόφαση για καλλιέργεια προς τους αγρότες. Όλα τα άλλα, περί διαμάτων, περί αυθαίρετου φέτα, ακούσαμε και αυτή την έκφραση από τον κύριο Σέλτσα, πρωτόκολλο για μένα. Αυθαίρετο φέτα, είπατε κύριε Σέλτσα, είναι καταγεγραμμένο, είναι αυθαίρετο φέτα, μπορείτε να το δείτε. Τα γεγονότα, κύριε Υπουργέ, είναι τα εξής δύο απλά που σας είπα. Με άξονα αυτά τα δύο γεγονότα, πρέπει να βρεθεί λύση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και όποιος δεν γνωρίζει, δεν μπορεί και δεν δικαιούται να έχει άποψη μέσα σε αυτή την αίθουσα. Αυτοί που γνωρίζουν, και γνωρίζουν όμως με στοιχεία και με γεγονότα και με επιχειρήματα, ναι, να έχουν άποψη και να ζητήσουν λύση. Ο κύριος Σιφάκης δεν ξέρω για πόση ώρα μιλούσε για όρια, για πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο μιλούσε. Και δυναμίτησε και την ατμόσφαιρα εδώ μέσα. Θέλουμε λύση. Δεν έχουμε καμία διαμάχη με κανένα περιβαλλοντικό σύλλογο, καμία τοπική κοινότητα με καμία άλλη. Έχουμε μια πάρα πολύ αγαστή συνεργασία μεταξύ μας. Και έτσι θέλουμε να παραμείνει. Αν κάποιοι, για δική τους προσωπική προβολή, θέλουν να δυναμητήσουν αυτή την αρμονική συμβίωση των δύο τοπικών κοινοτήτων, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει και εύχομαι να μην το επιτρέψετε ούτε εσείς. Και αυτό το μόνο που έχω να πω και πάλι είναι βασιστείτε στη γεγονότα και όχι σε απόψεις και έκθεση ιδεών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δεμερτζίδης. Δεμερτζίδης, δουλεύομαι κατά από την τοπική κοινότητα Μανιχείου, όχι έχω μια διαφωνία εντός. Ένα πρόβλημα. Θέλω να πάω λίγο πιο πίσω. Όταν πρώτο έγινα εγώ αγώνης το 1986, η πρώτη γεώτρηση που είχα κάνει αντλούσα νερό από τα 22 μέτρα. Κανένας δεν άκουσα να μιλήσει ότι ο καταστροφέας της ευρύτερης περιοχής και γενικά της λίμνης ότι ήταν η ΔΕΗ. Φτάσαμε σε ένα σημείο τα χωριά περιμετρικά της λίμνης, Φαράγγι, Μανιάκι, Βεγόρα και άλλοι σπατηλεήμονας κρατήσανε τον κόσμο περισσότερο την νεολαία στα χωριά τους, γιατί βασιστήκαν αυτοί οι άνθρωποι και επενδύσανε στις εκτάσεις αυτές της αποκαλυφθήσεως. Γιατί οι αποκαλυφθήσεις εκτάσεις δεν ισχύουν από σήμερα. Οι εκτάσεις αυτές είναι γιατί τα όρια της λίμνης ήταν στο φιλότα. Όσο έφευγε η λίμνη, γινόταν αποκατάσταση ακτιμόνων. Εγώ από το 1986 θεωρούμε ακτίμονας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει ούτε ένα στρέμμα χωράφι από τις εκτάσεις αυτές. Εκεί που θέλω να καταλήξω, όλοι εμείς οι τότε νέοι και σήμερα τα παιδιά μας που έχουν επενδύσει και έχουν μείνει στα χωριά, γιατί τα χωριά τα δικά μας ήταν πιο ζωντανά χωριά. Και βλέπω σήμερα, δεν λέμε εμείς να φύγει η λίμνη, ούτε δεν έχει δικαίωμα κανένα να το παίξει πιο οικολόγος από τους αγρότες. Οι αγρότες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για τη λίμνη, αλλά λέμε να υπάρξει λίμνη, να υπάρξουμε κι εμείς. Φτάσαμε σε ένα σημείο που από την τοπική κοινότητα Μανιακίου, Φαραγγίου, Βεγόρων του Αγίου ήταν με τίτλο κυριότητος τότε από τον κύριο Δρύ, έχουν παραχωρηθεί και εκεί είχαμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορεί η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο το κράτος να κάνει παραχώρηση οριστική στην κοινότητα Αγίου Πατελεήμονα και να μην κάνει Φαράγγι, Μανιάκι, Βεγόρα 2 μέτρα και 2 σταθμά εκεί, γιατί είχαμε έναν κολλητό στο Υπουργείο και ο Δρύς υπόγραφε στο γόνατο με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη. Έπιε πολλές φορές εκπομπές να συζητήσουν το θέμα της λίμνης και τότε έλεγε ο κύριος Καρυπίδης, σήμερα Περιφερειάρχης, ότι είναι μια καυτή πατάτα που δεν θέλει να πιάσει κανένα στα χέρια του. Και είχε δίκιο. Μας υποσχεθήκαν ότι θα καταλήξουν να γίνουν παραχώρηση, το 5-15 μισό σύντη ζώνη ασφαλείας, θα φτάσουν σε ένα σημείο και θα αποκατασταθούμε. Εγώ όχι πλέον, γιατί περάσαν και τα χρόνια, τα παιδιά μας, οι νέοι άνθρωποι που είναι στα χωριά μας. Θα αποκατασταθούν κατά 20 στρέμματα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να μπορέσουν να κάνουν δυναμικές καλλιέργειες. Υπάρχει και υπουργική απόφαση πάνω σε αυτό. Ήταν να ισχύσει τώρα. Τώρα ήρθε, γέμισε η λίμνη, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρουν που θα καταλήξει. Αυτό που θέλω εγώ να πω, πώς κάπου λένε να κλείσει το θυρόφραγμα της Άρνησας. Ας κλείσει και το Πετρών. Γιατί να τα υπομένουμε όλα εμείς στη λίμνη Βεγορίκηδα. Εγώ δεν λέω να πληγούν ούτε οι εργατικές κατοικίες, ούτε να πληγούν τα πέλια του Αγίου Πατελεήμονα.
Εγώ αυτό που λέω, να συνεπάρξουμε όλοι μαζί, να βρεθεί χρυσή τομή και σε αυτό θα βοηθήσετε όλοι εσείς οι φορείς, υπουργέ, περιφερειάρχοι, δήμαρχοι, βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε να επιζήσουμε. Και ένα ακόμα που θα ήθελα να πω, θέλω να γεμίσει τη Λίμνη, υπάρχει κι άλλη λύση. Στο Φιλότα, στη Λεβέα, στους Αναργύρους, υπάρχουν οι πληττόμενοι. Η ΔΕΗ που έχει προκαλέσει τέτοιες ζημιές σε όλους εμάς τους αγρότες. Γιατί να μην γίνουμε κι εμείς πληττόμενοι να μπουν τα παιδιά μας να δουλέψουν. Έστω τα 500-600 ευρώ. Να θεωρηθούν πληττόμενοι και ας γεμίσουν τη Λίμνη μετά. Δεν μπορεί όμως να μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να μείνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι άνεργοι σήμερα και να μην έχουν αφάνεια. Να μην μπορέσουν τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λιμπάρης. Λέγομαι Λιμπάρης Βαγγέλης, είμαι εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, είμαι κάτοικος Άρνησας και ως κάτοικος της ασχολούμαι ιδιαίτερα, ας πούμε, από νεαρός με τα προβλήματα που η Μεγορίτιδα αντιμετωπίζει. Κυρίως ξεκινήσαμε από μια αγωνία τα χρόνια που γύρισα το Πανεπιστήμιο από το γεγονός της καθόδου της πτώσης της Μεγορίτιδας και της αγωνίας που μας είχε καταλάβει από επιστημονικές αναφορές όπως του κυρίου Στάμου, ας πούμε, που ήταν υπεύθυνος του Ιμνέ της Κοζάνης και που έλεγε ότι σε λίγα χρόνια η Βεγόρικη θα γίνει ένας νερόλεγκος, θα εξαφανιστεί δηλαδή και θα κάνει. Αυτό το γεγονός και μόνο με έκανε εμένα να κινητοποιηθώ μαζί με άλλους φίλους, όχι μόνο στο χωριό μου, αλλά σε όλα τα χωριά της Βεγόρικηδας και να κάνουμε αυτόν τον αγώνα της ευαισθητοποίησης που λέγεται, προκειμένου όλοι μας να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε το πρόβλημα και το μέγεθός του. Για τον λόγο αυτό λοιπόν έχω δουλέψει αρκετά με όλους αυτούς τους συντρόφους και αν σήμερα είμαι με την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου της Προστασίας της Βεγορίτιδας, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τεθώ απέναντι στους άλλους φίλους εδώ και συντοπίτες που είναι αγρότες, γιατί και εγώ από αγροτική οικογένεια κατάγομαι και έτσι κάνω. Δεν θέλω λοιπόν να στραφούμε ένας ενάντια στον άλλον. Αλλά θέλω να πούμε ότι επιτέλους να σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτούμε και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τη δέουσα σοβαρότητα που χρειάζεται. Από το 1990 που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη φορά που σε τόσο κορυφαίο επίπεδο, ας πούμε σε υπουργικό επίπεδο, σε μία σύσκεψη μετέχει, ας πούμε, και είναι παρόν, ας πούμε, παρόν και μας ακούει όλους ο κύριος Υπουργός. Και γι' αυτό σε ευχαριστούμε που ήρθατε και δείχνετε την ευαισθησία σας και την, έτσι όπως βεβαίως και όλους όσους συνέβαλαν ώστε να γίνει αυτή η σύσκεψη, η οποία βεβαίως δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να έχει ως χαρακτήρα του να πάρουμε μια τελική απόφαση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι 30 χρόνια να τρέχουμε σαν τον Παλαγό να έχουμε κάψει γαλόνια και γαλόνια κάψιμα γύρω από τη Βεγορίτιδα για να ευαισθητοποιήσουμε και να κάνουμε, να έχουμε προκαλέσει συσκέψεις, να έχουν γίνει από το 2001 που είναι ο Σύλλογος Προστασίας της Βεγορίτιδας, έχουν γίνει δύο προκηρύξεις για την έτοιμη της Βεγορίτιδας και ακόμη δεν έχουμε καταλήξει, 2015. Μία ο άλλος, να μην αναφερθώ στην ουσία, τι να πω. Αυτό όμως είναι η κατάντια της ελληνικής πολιτείας, έτσι, γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας. Να μην πω, ας πούμε, σε περισσότερες λεπτομέρειες και να μην μακρηγορήσω, εγώ απλά θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την παρουσία σας και να δώσετε την εντολή εκείνη ώστε πραγματικά να ξεφύγουμε από αυτά τα αδιέξοδα και τις αντιθέσεις που έχουμε βρεθεί εδώ μέσα. Δεν ξέρω, ναι, είναι ανάγκη, ας πούμε, για να θυμηθώ κάτι που ήθελα να πω, να γίνει φορέα διαχείρισης στην Ελλάδα σε σχέση, ας πούμε, με τους υγροτόπους, ας πούμε, και τις λίμνες και αυτά τα συστήματα, είχε μια πολιτική επιλογή να γίνουν φορείς διαχείρισης μόνο σε περιοχές όπου ζουν πουλιά και τέτοια, με ιδιαίτερη αξία, ας πούμε, για αυτό το πράγμα. Η Βεγορίτιδα, ναι, δεν είναι η μεγαλύτερη, ας πούμε, έτσι, από αυτό το χαρακτήρα, ας πούμε, έτσι, λίμνη, ας πούμε, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει αποδεδειγμένα, αλλά επειδή έχει ιδιαίτερη, ας πούμε, ζωή, ας πούμε, έτσι, ανάπτυξη και στην αγροτική δραστηριότητα αλλά και στον τουρισμό που δυστυχώς εμάς εκεί στην Βεγορίτιδα, στην Άρνησα και στον ομό Πέλλας, επειδή ανήκουμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
Εκεί πέρα με άλλες ταχύτητες και με άλλες κανόνες λειτουργούν και είναι το πρόβλημα της Φεγορίτιδας, τη διάσπαση δηλαδή σε περιφέρεια Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμος εκεί πέρα, ο δικός μας και η Θεσσαλονίκη, ας το πω, καλύτερα έτσι να αναφερθώ, δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και δεν προτάσουν τη Φεγορίτιδα σε σημαντικούς στόχους, ας πούμε, πολιτικούς, ώστε να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα το πρόβλημα. Θέλω, ας πούμε, ο φορέας διαχείρισης που θα πρέπει να γίνει εδώ, να ενώσει και να παντρέψει τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις λειτουργίες που υπάρχουν, ας πούμε, από αυτή την διαίρεση και να βάλει, ας πούμε, κανόνες σε ένα παιχνίδι, ώστε να μην ερχόμαστε μεταξύ μας σε συγκρούσεις. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Θα ήθελα, επειδή να ζητήσω ένα συγγνώμη δημόσια σε κάποια χειροκροτήματα που έκανα σε κάποιους αδερφούς και φίλους εδώ πέρα που εκφράζαν την αγωνία τους, και να πω ότι θα ήθελα να χειροκροτήσω και τους άλλους, ας πούμε, τους φίλους μας, τους αγρότες που έχουν και αυτή τις αγωνίες τους, για να μην, ας πούμε, έχουμε τέτοια, αλλά νομίζω ότι η νέα πολιτική ηγεσία ας μη φερθεί όπως οι προηγούμενες. Ας δείξει ότι είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα πολιτισμένη, ευγνωμούμενη, που θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους και όχι για σύνος. Υπεύθυνα, κύριε Δήμαρχε, υπεύθυνα. Σήμερα και ο κύριος Θεοδωρίδης, η σημερινή δημοτική αρχή, ήταν μια αρχή που συνεργάστηκε με το Σύλλογο Προστασίας της Φεγορίτιδας και με το Δήμο της Φεγορίτιδας προηγούμενες, για να κάνουμε μια επιμή, όμως μέχρι σήμερα από το 2007 δεν έχει τελειώσει. Η προηγούμενη δημοτική αρχή σταμάτησε το ενδιαφέρον για την επιμή. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Επιτέλους, δεν πάνε τα πράγματα σωστά. Ας υπεργούμε τους δημάρχους, ας υπεργούμε τους δήμους, να είναι μέσα όλοι, αλλά από πάνω από όλους να είναι μια άλλη αρχή που θα είναι πιο ανεξάρτητη και θα βάλει τα πράγματα στη σωστή της βάση. Θα σας ευχαριστώ. Έχω παρακολουθήσει συσκέψεις για τη λίμνη Φεγορίτιδα άπειρες ουκ έστι αριθμός. Μιλάμε για την πολλαπλώς διασχίσα κόρη και στη σημερινή σύσκεψη αναρωτιόμουν αν ήρθα σε σύσκεψη για τη λίμνη Φεγορίτιδα ή σε σύσκεψη για την αναδιανομή των εδαφών που αυτή αφήνει. Η λίμνη Φεγορίτιδα, λίμνη Οστρόβου στα ντόπια, η λίμνη του νησιού στην ουσία, είναι μια λίμνη που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή σε όλη τη χώρα. Μία από τις ομορφότερες λίμνες σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, που θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι. Εγκληματίας πρώτου και πολλαπλού βιασμού, η ΔΕΗ, που την είδε πρώτον ως κερδοφόρο χώρο να πάρει δωρεάν νερό, πρώτον, και το χειρότερο, ως σκουπιδότοπος τον οποίον απέθεσε το κλωφέντης. Και αυτό ήταν μία καταστροφή. Στη συνέχεια, οι καλλιέργειες τις οποίες επικαλούμαστε ήταν και αυτές που συνέβαλαν στη πτώση της Στάθμης. Και αν κάποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση της λίμνης της Φεγορίτιδας, που σε κανέναν κάτοικο δεν αρέσει, είναι σαφώς ο ένας και βασικός. Είναι η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία που είδε πάντοτε τη λίμνη Φεγορίτιδα μέσα από πελατειακές σχέσεις. Άλλες φορές παραχωρώντας εκτάσεις σε ψηφοφόρους, σε ημέτερους, πολλές φορές χωρίς κανένα κοινωνικό κριτήριο. Γιατί πείτε μου, ποιο είναι αυτό το κοινωνικό κριτήριο που έδινε εδάφη της Φεγορίτιδας σε μετανάστες του Καναδά και του Βελγίου για να μπορούν αυτοί στη συνέχεια να νοικιάζουν τις εκτάσεις αυτές. Είναι εκείνη η ελληνική πολιτεία η οποία δεν έχει θεσπίσει νόμους οι οποίες να ορίζουν σαφώς τους καλλιεργητές ότι μέχρι αυτή την απόσταση από τη λίμνη μπορείς να καλλιεργείς αυτό, αυτό και εκείνο. Μετά δεν μπορείς. Γιατί απλούστατα τα νητρικά σου, τα φωσφορικά σου μπαίνουν μέσα στη λίμνη, μπαίνουν μέσα στο νερό, σπάει ολόκληρη αλυσίδα. Σήμερα η λίμνη Φεγορίτιδα πεθαίνει από έλλειψη οξυγόνου. Δεν υπάρχει καραβίδα, δεν υπάρχουν νερόφυδα, έχουν εξαφανιστεί, υπάρχουν άλγοι. Πέρυσι είδαμε το χρώμα της Φεγορίτιδας
σε ένα βαθύ πασοκί πράσινο. Δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ. Αυτό έπρεπε να σημάνει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Δεν κινήθηκε κανείς. Ανταυτού είδαμε δημάρχους, περιφερειάρχες να κάνουν οι ίδιοι το αφεντικό της λίμνης. Άλλοτε να κλείνουν κατά το δοκούν τα θυρόφυλλα, άλλοτε να τα ανοίγουν. Δήμαρχοι να ορίζουν κατά το δοκούν ποια είναι η στάθμη της λίμνης, να επικαλούνται ότι έχουν κάνει περιβαλλοντολογικές μελέτες και σας ρωτώ κύριε Θεοδωρίδη, σε βοσκό δώσετε τη μελέτη την περιβαλλοντολογική για το βιολογικό καθαρισμό που καθόρισε σε εκείνο το σημείο το βιολογικό καθαρισμό. Πριν είπατε ότι σας κατηγορούν ότι δεν είσαστε οικολογικά ευαίσθητος. Σήμερα εκ των πραγμάτων κρίνονται οι άνθρωποι και όχι από τα καλά λόγια και τις προθέσεις. Δεν είστε, όπως δεν ήταν και ο προηγούμενος, ο οποίος άφησε επί 1,5 χρόνο το σπασμένο σωλήνα του βιολογικού καθαρισμού να είναι μέσα στη λίμνη και κοιμόταν ήσυχος. Και εσείς ακόμα σήμερα, κύριε Θεοδωρίδη, ανοιχτά, ειλικρινά και κοιτώντας σας τα μάτια, είσαστε υπεύθυνος για τη μόλυνση της Βεγοδίτιδας, γιατί δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός. Δεν λειτουργεί. Λίματα, σκατά, το χημικό πόλεμο που διεξάγουν οι νοικοκυρές μέσα στις τουαλέτες, όλα τα παίρνει η λίμνη Βεγορίτιδα. Επίσης, κάποια στιγμή, δυστυχώς, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είχε συζητηθεί η περιβόητη ανάπλαση της παραλίας Αγίου Πεντελεήμονα. Ήμουν ο μόνος που διάβασε τις κατόψεις και σας είπε μη τι κάνετε. Κάνετε κάθε τους μπετονιένιους άξονες προς τη λίμνη. Σήμερα είμαστε στο γελίο φαινό και απομακρύνετε τα αυτοκίνητα από τις παραλίες. Μην αφήνετε πρόσβαση στο αυτοκίνητο δίπλα στο κύμα να πλένουν τα αυτοκίνητά τους μέσα στα νερά. Ήμουνα εκείνος που σας είπε ότι θα είναι γελίο όταν ανέβει στάθμη της Βεγορίτιδας μπετονένοι δρόμοι φωτιστικά να μπαίνουν μέσα στα νερά της Βεγορίτιδας όπως είναι η εικόνα σήμερα και συνυπεύθυνος είσαστε εσείς κύριε Θεοδωρίδη με τις μεγάλες οικολογικές ευαισθησίες. Συνυπεύθυνη όμως πρωτίστως είναι η πολιτεία. Η πολιτεία η οποία αφήνει τη διαχείριση της λίμνης Βεγορίτιδας στον εκάστοτε ίξα βίξα. Θέλω να φύγει η λίμνη Βεγορίτιδα τώρα από τα χέρια εκείνων που έχουν πελατειακές σχέσεις, που έχουν συμφέροντα. Θέλω έναν ανεξάρτητο, δημόσιο φορέα διαχείρισης υδάτων. Αυτή είναι η λύση που θα πλαισιώνεται από επιστήμονες. Επιστήμονες που να έχουν το κύρος, που να έχουν την αποδοχή που έχει ο Σύφης ο Παπαδόπουλος με τις μελέτες που έχει κάνει, τις εμπεριστατωμένες, που μας έχει πείσει ότι δεν έχει συμφέροντα, ότι το μόνο συμφέρον που το καθοδηγεί είναι η αγάπη για τον τόπο, είναι η γνώση που πηγάζει από την επιστήμη και μόνο. Τύπου άνθρωποι σαν το Σύφη τον Παπαδόπουλο θα πρέπει να στελεχώσουν αυτόν τον φορέα έτσι ώστε ο κανένας αντιπεριφερειάρχης να μην ανοίγει τις πύλες κατά το δοκούν παρά μόνο όταν η λίμνη Βεγορίτιδα θα έχει ανάγκη να ανοίξουν αυτές οι πύλες. Κανένας πολιτικάντης δεν θα κυρίσει την περιοχή πλημμυρόπληκτη δήθεν για να πάρουν αποζημιώσεις κάποιοι ψηφοφόροι εκάστοτε σε κάθε ψηφοφορία. Θέλω να κλείσω θυμούμενος τα λόγια του φίλου μου του Γιώργου. Η λίμνη Βεγορίτιδα είναι ένας βιολογικός τόπος. Είναι ένας πνεύμονας μέσα στον οποίο ζούμε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Βεγορίτες, Μανιάκι, Άγιος Παντελεήμονας, Άρνησα. Δεν έχουμε να μοιραστούμε τίποτα παρά μόνο τον καρκίνο από τον οποίο πεθαίνει η πλειοψηφία σε αυτόν τον τόπο. Ο πρώτος θάνατος, η αιτία θανάτου σε όλη την περιοχή είναι η καρκίνη. Και για τους καρκίνους αυτούς ευθύνεται πρωτίστως η ΔΕΗ και δευτερευόν και δεύτερον βέβαια όλος ο χημικός πόλεμος που διεξάγεται στην ανάπτυξη μιας λαθασμένης αγροτικής καλλιέργειας. Σε λίγα χρόνια κλείνω όταν θα κλείσει η αγορά του Μονάχου για τα φρούτα που είναι βομβαρδισμένα με χημικά και δεν θα ταΐζονται ούτε από γουρούνια, τότε να δούμε τι θα τις κάνετε τις αναπτυγμένες γεωργικές εκτάσεις με τα νεκρά από καρκίνο παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρωμένη διαφήμιση.
διαχείριση. Μάλλον δεν ακούει τι λένε οι άλλοι ομιλητές. Λοιπόν, έχει τελειώσει η κλίση ο κατάλογος. Ο κύριος Γεωργιάδης Λάζαρος. Κύριε Πυρό, έχουμε ζητήσει τον λόγο που πριν. Μιλήσατε τέσσερις περιβαλλοντολόγοι, μιλήσατε τέσσερις οικολόγοι. Από το σύλλογο δεν μπορεί να μιλήσουν όλοι. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Καλησπέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους και με χαρά υποδεχόμαστε όλοι τον κύριο Υπουργό στην περιοχή μας. Ονομάζομαι Μούλας Νικόλος και εκπροσωπώ το Σύλλογο Προστασίας Βεγορίτιδας από τη θέση του Προέδρου. Κυρίες και κύριοι, εδώ και κάποιους μήνες διαπράττεται ένα κακούργημα, ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Δύο λεπτά για να πω τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν χρειάζεται κανείς, σε ό,τι μας αφορά εμάς, να έχει ιδιότητα. Είμαστε υπέρ της δημόσιας διαβούλευσης, της κοινωνίας των πολιτών και της άμεσης δημοκρατίας. Θα μιλάει ο κάθε που θέλει να πάρει το λόγο και είναι πολίτης. Κυρίες και κύριοι, εδώ και κάποιους μήνες διαπράττεται ένα κακούργημα, ένα περιβαλλοντικό έγκλημα με την αφέμαξη πολύτιμων ποσοτήτων νερού από τη λίμνη Βεγορίτιδα. Μία πρωτοφανής προσπάθεια με ευθύνη των δύο αντιπεριφερειών, της Φλόρινας και της Πέλλας και του Δήμου Αμιντέου, όταν μόλις η Βεγορίτιδα τα τελευταία χρόνια άρχισε να ανακάμπτει. Η λίμνη αποτέλεσε ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας από το 1955 μέχρι το 1987 και μοχλό ανάπτυξης της βιομηχανίας αλλά και της αγροτιάς όλα αυτά τα χρόνια. Αντλούνταν επί 35 έτη συστηματικά με αποτέλεσμα να χάσει τα 2 τρίτα του όγκου της και να συρρυκνωθεί σημαντικά με τα συνεπαγόμενα αποτελέσματα. Το 515,5 ήταν απλά ένα σημείο αναφοράς και τίποτα παραπάνω. Οι θεσμικοί φορείς και οι αιρετοί αδιαφορούσαν για πάρα πολλά χρόνια παντελώς, τόσο για το ποσοτικό όσο και για το ποιοτικό κομμάτι της λίμνης. Η λίμνη έχει συρρυκνωθεί. Το μόνο που έκαναν και τους ενδιέφερε ήταν να κάνουν μελέτες, πολυδάπανες μελέτες για το ελληνικό κράτος, οι οποίες έμειναν στα χαρτιά, κρυμμένες σε κάποια συρτάρια. Και τώρα που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και η στάθμη της λίμνης έχει ανέβει, οι θεσμικοί φορείς όχι μόνο δεν στάθηκαν δίπλα στη λίμνη, απέναντίας συνέχισαν να διαφορούν, αλλά βλέπουμε και το εγκληματικό, κύριε Υπουργέ. Οι ίδιοι να θέλουν να καταστρέψουν μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες λίμνες της Ελλάδας για μικροπολιτικά συμφέροντα. Να υπενθυμίσω πως στο τέλος της δεκαετίας του 80 όλη η κοινωνία έκανε παρέμβαση κλείνοντας το θυρόφραγμα της Άρνησας με πέτρες ώστε να διασώσει τη λίμνη από την καταστροφή. Αυτοί είναι τώρα που φωνάζουν και διαφωνούν με αυτό που έκαναν τη δεκαετία του 80. Όσον αφορά το ποιοτικό κομμάτι, η λίμνη μολύνονται όλα αυτά τα χρόνια από βιομηχανίες, αστικά λίμματα, ΔΕΗ με το κλοφέν και την ευρωπαϊκή καταδίκη και συνεχίζει να μολύνεται τόσο με φυτοφάρμακα όσο και από τη μη λειτουργία βιολογικών σταθμών του Δήμου Αμιντέου αλλά και την έλλειψη βιολογικών σταθμών στις περιοχές πέραξης της λίμνης. Κυρίες και κύριοι, σχετικά με την κατάσταση που έχει προκύψει, η στάση μας ήταν από την αρχή ξεκάθαρη. Αποφάσισαν μέσω των συσκέψεων που έκαναν οι αντιπεριφέρειες μαζί με το Δήμο Αμιντέου, που στο τέλος οι συσκέψεις αυτές ήταν δεκάδες, να ανοίξουν το θυρόφραγμα δοκιμαστικά και προσωρινά δήθεν. Η προσωρινή δοκιμαστική αυτή λειτουργία διήρκησε όμως 4 μήνες με αποτέλεσμα να χαθούν ασύλληπτες τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού στη θάλασσα. Έτσι δημιουργήθηκε μια ομάδα συνεργασίας φορέων, συλλόγων της περιοχής Αμιντέου, Άρνησας, Έδεσας, της ΤΑΦΚΑ, Παγιού Παντελεήμονα, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Πέλλας, Φλόρινας, αλλά και άλλων βουλευτών και των Δήμων Έδεσας και Σκίδρας, με σκοπό τη σωτηρία της Βεγορίτιδας,
αλλά και των πολύπαθων περιοχών από πλημμύρες, την πόλη της Έδεσας, των χωριών της Κίδρας αλλά και τον κάμπο τους. Έτσι όλη η ομάδα ξεκινήσαμε ένα μαραθώνιο αγώνα, ώστε να προστατεύσουμε τον υδάτινο πλούτο μας, ώσπου μπήκαν στη μέση αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οποίες σε έγγραφό τους ανέφεραν πως αυτές είναι αρμόδιες για τη διαχείριση. Εσείς ο ίδιος στείλατε επιστολή, ζητώντας να κλείσει το θυρόφραγμα, κύριε Υπουργέ. Γιατί είστε υπέρ, από ό,τι έχουμε νιώσει, του υδάτινου πλούτου και της λίμνης Βεγορίτιδας και παρόλα αυτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, δεν έλαβαν υπόψη ούτε εσάς, ούτε τις αποκεντρωμένες, ούτε το Δήμο Έδεσας και Σκύδρας και τις ομόφωνες αποφάσεις τους. Μέχρι που τελευταία φτάσαμε πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου η αντιπολίτευση απείλησαν και εκείνοι με εισαγγελείς και έκλεισε ο Αντιπεριφερειάρχης, κατόπιν βέβαια και της παρέμβασης του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Καρυπίδη, με απόφαση του το θυρόφραγμα. Την Κυριακή που μας πέρασε, προχθές, είχαμε σύσκεψη όλοι εμείς, όπου αφού εκφράσαμε τις ευχαριστίες μας προς το πρόσωπό σας, κύριε Υπουργέ, αποφασίσαμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βιάσει ξανά τη λίμνη Βεγορίτιδα. Η Βεγορίτιδα δεν θα γίνει κορώνια και ούτε πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνει κάρλα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας μαζί με τους προστάτες τους, Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας και Δήμαρχο Αμιντέου και λοιπούς εμπλεκομένους, θα κριθούν από την ελληνική δικαιοσύνη πολύ σύντομα, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στην Έδεσα. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω όσες απειλές και εκβιασμούς δεχτούμε. Τέλος δηλώνουμε πως το νερό είναι ζωή, τα ψάρια είναι ζωή, τα πουλιά είναι ζωή, πανίδα και χλωρίδα γενικότερα είναι ζωή. Χωρίς αυτά δεν υπάρχουμε εμείς. Για κάποιους εδώ μέσα ισχύει η λαϊκή ρίση. Διψάει η αυλή τους για νερό και αυτοί αλλού ποτίζουν. Τα μόνα που ζητούμε είναι να βρεθεί τρόπος να παραληφθεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη με τις απαραίτητες αλλαγές στα ανώτατα όρια, να συσταθεί φορέα διαχείρισης, να γίνει μελέτη καθορισμού της στάθμης, να λειτουργήσουν οι βιολογικοί και να εφαρμοστούν έργα συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών της ΔΕΗ, Άγρα και της Στάφρου 66, προκειμένου αν κληθούμε ποτέ να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά πλημμυρικά φαινόμενα. Τέλος, θέλω να αναφέρω ότι προχθές είχαμε ένα σκηνικό στην Άρνησα, το παρολίγον πνιγμό ψαροτουφεκά, ο οποίος μπλέχτηκε στα σύρματα, τα δέντρα και τις κολόνες και τις παλμέτες που είναι μέσα στη λίμνη, καθώς φύτευαν μέσα στη λίμνη, και κατά τύχη γλίτωσε. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Υπουργέ. Καλώς ήρθατε και καλώς κάματε και ήρθατε. Με χαρά βλέπω ότι οι πρώτες σας κινήσεις δείχνουν καταρχάς ότι έχετε διάθεση να αντιμετωπίσετε σοβαρά το θέμα. Συγχωρήστε μου το καταρχάς, αλλά με υπουργούς έχουμε μάθει να είμαστε επιφυλακτικοί από ό,τι διαπιστώσατε. Όπως είδατε, και τουλάχιστον εγώ αυτό συμπεραίνω, συμφωνούμε όλοι διαφωνώντας. Συμφωνούμε στο εξής. Αυτό που λένε, εγώ δεν είμαι ούτε ψαράς ούτε αγρότης, είμαι δικηγόρος, αλλά είμαι κάτοικος περιοχής και νομίζω η λίμνη μας αγγίζει όλους. Όπως είδατε και όπως λένε οι ψαράδες, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όλο αυτό που είδατε εδώ πέρα έχει δημιουργηθεί από τις εκάστοτες κυβερνήσεις και από την πρόχειρη αντιμετώπιση του θέματος της λίμνης Βεγορίτιδας και όλων των λιμνών. Χωρίς να αποποιούμαστε και κάτι τις ευθύνες μας. Τις λίμνες μας πρώτα καταστράφηκαν, μετά καταλάβαμε την αξία τους και προσπαθούμε να τις σώσουμε. Αυτό όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να το σηκώσει ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε εκάστοτε δήμαρχος ή περιφερειάρχης, πρώτα απ' όλα για λόγους οικονομικούς και δευτερευόντως γιατί οι πιέσεις, εγώ δεν πάω σε διαθέσεις ή βούληση, οι πιέσεις που δέχονται από την τοπική κοινωνία είτε από τη μια επαγγελματική τάξη είτε από την άλλη είναι φοβερές. Και σε αυτό δεν μπορεί να δοθεί λύση κατά το δοκούν. Αναφορικά υπόθηκαν πολλά για το όριο του 5-15. Το όριο του 5-15 δεν ξέρω κι εγώ, δεν είμαι ειδικός αν είναι καλό ή κακό. Το σίγουρο είναι ότι και αυτό δόθηκε σε μια εποχή για να δώσει μια πρόσκαιρη λύση, γιατί τότε με τις ξηρασίες ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες βόλευε και από το αποτέλεσμα αποδεικνύεται ότι και αυτό δεν είναι σωστό, πιθανώς γιατί έχει φέρει αυτά που έχει φέρει σήμερα. Παράκλησή μου και κλησή μου, κάντε αύριο αυτόν τον φορέα που όλοι συμφωνήσαν ότι χρειάζεται. Αύριο υπερπηδήστε όποια γραφειοκρατικά εμπόδια υπάρχουν. Ακόμα και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αύριο, να παίρνει αποφάσεις αύριο. Πάρτε όλες τις μελέτες που έχουν γίνει. Μην ξεκινήσουμε από αύριο μια νέα μελέτη που θα καταλήξει κάπου. Γιατί αν στη λίμνη Βεγορίτιδα
τα χαρτιά και τα λεφτά που έχουν ξοδευτεί τα είχαμε ρίξει με φορτηγά μέσα, η στάθμη θα έχει ανέβει. Λοιπόν, αύριο να συσταθεί ένας φορέας, ο οποίος δεσμευτικά θα αποφασίζει για τη διαχείριση από ειδικούς, για τη διαχείριση της λίμνης Βεγορίτιδας και όλων των λίμνων, αν θέλετε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Λάζαρος. Τελευταίος. Γεια σας κύριε Υπουργέ. Γεια. Έλα, ελπίζω και όλο τον κόσμο, τους φίλους και τις φίλους που είναι εδώ πέρα. Για μένα είναι πραγματικά μια τεράστια πρόκληση που είμαι εδώ. Λέγομαι Λάζαρος Γεωργιάδης, είμαι βιολόγος περιβαλλοντολόγος, είμαι ειδικός συνεργάτης του κύριου Βίου. Και εδώ και πολύ λίγο καιρό έχω ξεκινήσει να δουλεύω πάνω σε τα θέματα τα οποία σας αφορούν όλους. Πραγματικά είναι μια καυτή πατάτα. Αυτή είναι η αλήθεια και το ξέρουμε όλοι. Είναι κοινή πεποίθηση, δεν χρειάζεται να το πούμε πολλές φορές αυτό. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι παραδοχόμενος χρόνια απ' έξω την εξέλιξη των λιμνών, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πλέον ξεκινάει αυτή η προσπάθεια να βρεθεί μια λύση. Και ξεκίνησε όχι επειδή έγινε σήμερα η σύσκεψη, το ξέρω από τη στιγμή που ήρθα στο γραφείο του Περιφερειάρχη. Ξεκινήσαμε τη δουλειά μόνο και μόνο για αυτό, για να πιάσουμε λύσεις. Ήδη ξεκινάει, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε και υπάρχει η ιδέα, ξεκίνησε να υλοποιείται μέσα από το περιφερειακό σχέδιο που πέρασε η σύνταξη ενός περιφερειακού σχεδίου που θα περιλαμβάνει και τις τέσσερις λίμνες. Και αυτό νομίζω το πιο σημαντικό. Μιλώντας από την πλευρά της διαχείρισης των οικοσυστημάτων, υπολογίζοντας τη συνύπαρξη του ανθρώπου μέσα στα οικοσυστήματα, γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Κάποτε ήταν η εποχή που τα οικοσυστήματα ήταν έξω. Νομίζαμε ότι τα εθνικά πάρκα, το φυσικό περιβάλλον ήταν μια γιάβα και τα βλέπαμε όλοι σαν ντοκιμαντέρ. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει σε όλο τον κόσμο. Και πολύ περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί παντού, σε όλα τα κείμενα της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντού γίνεται λόγος για συνύπαρξη. Άρα λοιπόν, συνύπαρξη πρέπει να δούμε τι σημαίνει, πρέπει να δούμε πώς πάμε στο διατάφτα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ, έχει τεράστια σημασία στη συνάντηση αυτή, γιατί εκεί πάμε, στο διατάφτα, και νομίζω το πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει. Επίσης θέλω να πω ότι η δημιουργία του φορέα διαχείρισης είναι πραγματικά το κοινά αποδεκτό, το κοινά επιθυμητό, έτσι ζητούμενο. Αυτό όμως έχει μια έτσι, διαδικασία χρονοβόρα. Πιστεύουμε ότι αυτά όλα που υπόθηκαν σήμερα θα τα περιλαμβάνει και θα τα περιλαμβάνει το υπηρεσιακό σχέδιο. Ήδη πριν από λίγο αναφέρθηκε η ανάγκη να δούμε όλες τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Το πρώτο πράγμα που βάλαμε σαν πρώτο βήμα είναι να δούμε τι δουλειά έχει γίνει μέχρι σήμερα για αυτή τη λίμνη, για αυτές τις λίμνες. Γιατί δεν είναι μόνη της αυτή η λίμνη και το ξέρουμε πολύ καλά. Έτσι ώστε να γίνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Όχι μελέτες, ξανά μελέτες. Ένα πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων και συγκεκριμένων βημάτων. Αλλά επειδή, ξαναλέω, αυτό το πράγμα όλο είναι χρονοβόρο, νομίζω ότι άμεσα πρέπει να οριστεί το προσωρινό πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος τεσσάρων των ροδοντολινών. Άμεσα. Δηλαδή, αν βάλουμε ένα χρονικό στόχο για το πότε θα είναι έτοιμο το επιχειρησιακό πλαίσιο, ίσως στα μισά του χρόνου αυτού, αυτό το προσωρινό, αυτή η προσωρινή μπούσουλα που θα μας οδηγήσουν στο να μην τσακωνόμαστε, στο να έχουμε κοινά αποδεκτούς όρους, αυτή είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινά αποδεκτοί όροι. Μπορούμε να μιλάμε, να κάνουμε συνέδρια των συνεδρίων για το ποια είναι η άποψη διαφορετική. Αλλά την άποψη λίγο πολύ την έχουμε κατατάξει και τη γνωρίζουμε. Το θέμα είναι να πάμε στο διατάφτα, στο τι από κοινού θα αποφασίσουμε και πώς θα τα εκλέξουμε. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα αυτά που υπόθηκαν σήμερα και λέγονται εδώ και χρόνια. Δεν τα έχουμε πει τίποτα. Έχουμε ακούσει έτσι, και τους ψαράδες, τους παραγωγούς. Είναι πολύ σημαντική και το κομμάτι του οικοσυστήματος που δεν. Δηλαδή δεν κανένα κρύβει. Πλέον είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι το οικοσύστημα είναι μέσα στους στόχους μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι άμεσα πρέπει να βγει αυτό το προσωρινό σχέδιο. Για να ξέρουμε όλοι πού βαδίζουμε και να βάλουμε ένα συγκεκριμένο στόχο με συγκεκριμένα έργα και όχι έτσι, με θεωρητική προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τζερεμές και μετά ο κύριο Παπαδόπουλο. Και κλείνω με τον κύριο Παπαδόπουλο. Θα είμαι πολύ σύντομο. Είμαι πρόεδρο των εργαζομένων τη ΔΕΗ, των ΙΣ, ΑΓΡΑ και του ΕΔΕΣΕΟ.
θέλω να σας πληροφορήσω για αυτούς που λένε ότι η ΔΕΗ φταίει κτλ. Η ΔΕΗ με τα στελέχη της είναι ο εκτελεστικός βραχίωνας και υπακούει στις εντολές της πολιτείας. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε, αγαπητοί φίλοι αγρότες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί καθημερινώς, επειδή και ο κύριος Αργυράκης ζει στην Αθήνα, δεν ζει στον Άγρα, εγώ επειδή ζω εκεί από το 98, δεχόμεθα σωρία τηλεφώνων και ύβριων, επίσης και δημοσιεύματα. Θα πρέπει να ξέρετε, εκτελούμε τις δικές σας εντολές. Θυμάται κανείς ποιος ήταν νομάρχης όταν δίνανε εντολές να πάρουμε νερό με αντλιοστάσιο και να το στείλουμε στο νομό Πελλάς? Κανείς δεν θυμάται. Παρακαλώ κύριε, μιλάω. Θυμάται κανείς ποιος έδινε εντολές τότε για να στήσουμε τα αντλιοστάσια και μετά τα ξυλώσαμε? Κανείς. Σήμερα έφτασε εκεί που έφτασε η λίμνη, γιατί εμείς με εντολές της πολιτείας παίρναμε νερό μέχρι ένα σημείο και μετά έφτασε γιατί ήταν τέτοια τα γεωλογικά φαινόμενα. Φανταστείτε όταν το 2002 τον Οκτώβριο έχουμε τη χαμηλότερη στάθμη κατά τη ΔΕΗ 507, κατά τη διεύθυνση υδροελεκτρικών, μάλλον η διεύθυνση υδάτων, έχουμε μια απόκληση εκεί, αλλά τότε είχαμε τη χαμηλότερη στάθμη του 2002, να συνέχιζε ακόμα. Ποιοι αγρότες θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν γύρω από τη λίμνη? Ή τι θα ήταν κρανίου τόπος ο καταράκτης της Έλεσσας ή ο νομός Πέλλας? Να ξέρετε ότι η ΔΕΗ δεν έχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτό εδώ το νερό για να το κάνει ενέργεια αυτή την ώρα, γιατί το δίκτυό μας είναι σχεδόν το 40% της ενέργειας που χρησιμοποιεί και έχουμε ζεστά εργοστάσια, για να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας. Και αν λέω ψέματα, εδώ είναι ο κ. Αργυράκη να μου να πει. Θέλω να γνωρίζετε ότι εμείς εκτελούμε και βάλετε δικές σας εντολές εμείς των διευθυντών και οι διευθυντές από την πολιτεία. Αυτό που έχω να σας πω και να σας δώσω μόνο ένα στοιχείο. Το 2002, το καλοκαίρι, περνούσαμε την ημέρα στον Ενεδεσαίο ποταμό περίπου 70.000 κυβικά το 24ωρο. Και σήμερα που ανέβηκαν οι στάθμες περίπου 8 μέτρα όπως αναφέρθηκε, περνάμε 125 με 130.000 κυβικά. Φανταστείτε αν ήταν ανάποδα τα νούμερα, τι θα ήταν η Έδεσα, που είμαι και κάτοικος της, ο καταράκτης και ο κάμπος του νομού Πέλλας. Ευχαριστώ πολύ για να είμαι σύντομος και γρήγορος. Αντιμετωπίστε το νερό ως αγαθό και όχι ως κατάλαβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριος Περιφερειάρχης. Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ελάτε κύριε Παπαδόπουλο, ελάτε. Κύριε Παπαδόπουλο, μόνο λίγο πιο σύντομα. Πολύ σύντομα. Πρέπει να λάβετε όλη γνώση ότι η πραγματικότητα γύρω από την υπερβολικότητα έχει αλλάξει από το 50 και μετά άδειο. Η υδρολογική λεκάνη λόγω κατασκευής των νερού έχει πενταπλασιαστεί. Δηλαδή για την ακρίβεια είναι 537% έχει αυξηθεί. Δηλαδή όλα τα νερά, τα Σαρικιόλ, Σημαδίτιδα, Πετρών, το Λεμαίδα, όλα αυτά καταλήγουν στο... Οπότε όλα τα στατιστικά και όλες οι μελέτες που γίνανε δεν προβλέπαν αυτά τα πράγματα. Νομίζω η μελέτη για την οποία όλοι κάνανε λόγο και πρέπει να είναι ξεπερνάει τις δυνατότητες της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Γιατί έχει να κάνει και με τη Φλόρινα και με την Κοζάνη και με την Πέλλα και με την Ιμαθία. Γιατί όταν θα ανοίξουμε τη θηρίδα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πλημμυρικά φαινόμενα, δεν ξέρουμε αν το υδρογραφικό δίκτυο Έδεσας, που είναι η λίμνη του νησίου, που είναι ποτάμι, δεν είναι λίμνη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι τέλος πάντων. Και να μην αναπαράγουμε λάθος πράγματα. Λοιπόν, είναι η τάφρος 66. Υπάρχουν προηγούμενα σε αυτό. Πρέπει να καθαριστεί από τη ΔΕΗ, να καθαριστούν τα κανάλια που είναι έξοδα, είναι πάρα πολλά. Άρα αυτή η μελέτη στην ουσία πρέπει να αποβλέπει όλο το σύμπλεγμα των τεσσάρων λιμνών από τη Σαρικιόλ με τη ΔΕΗ, η οποία εδώ και τουλάχιστον μία δεκαπενταετία τροφοδοτεί με νερό την περιοχή χωρίς να παίρνει νερό, να λέμε και τα δίκαια, ας πούμε, τουλάχιστον. Και όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίζουμε. Τη στιγμή που μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε μία σταθερά.
ποια είναι η στάθμη της λίμνης. Λοιπόν, 29 έκτου σας πληροφορώ ότι υπάρχουν από τη ΔΕΗ 517,10 απόλυτο υψόμετρο της λίμνης, 518,02 η χλωρίνα. Παρά 8 εκατοστά η απόκριση είναι 1 μέτρο. Το 1 μέτρο από 517 στο 518 είναι επιμετρήσιμο 42 εκατομμύρια κυβικά. Εάν μπορούμε να σχεδιάζουμε ή να κάνουμε ένα πλαίσιο για μελέτες που η απόκριση να είναι πάνω από 90%, νομίζω ότι νομοτελειακά πάμε σε λάθος. Αυτά ήθελα να πω στην συντομία. Είχα αρκετά πιο πολλά, αλλά αυτό με έχει κάνει. Δηλαδή οι αποκλήσεις είναι τεράστιες. Τέλος πάντων, πρέπει να μετρηθεί από έναν φορέα και να γίνει αποδεκτό από όλους τους φορείς, ΔΕΗ, Περιφέρεια, Δήμη, πόσο είναι η στάθμη, πού είναι ο βιολογικός καθαρισμός, πού είναι ο αναβαθμός της ΔΕΗ, πού είναι ο πυθμένας της ΔΕΗ, πού είναι η πρώτη διανομή της Βεγόρας, που είναι το 79, η πρώτη που θα πλημμυρίσει. Να έχουμε κάποια δεδομένα, αμετάβλητες, για να μπορούμε να χτίσουμε. Διαφορετικά, χτίζουμε το παράδοξο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι και από μένα. Δεν θέλω να πάρω χρόνο. Θέλω όλος ο χρόνος ο υπόλοιπος να υπάρξει στη διάθεση του Υπουργού, με τον οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι έχουμε και κοινά προτάγματα στα ζητήματα των υδάτων και κοινό τόπο αγώνα. Αυτό που σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, το έχετε και ήδη, είναι ένα θέμα το οποίο ξεκινάει από πολύ πίσω. Και πλέον τα σκουπίδια βγήκαν πάνω από το βέλ και πρέπει να το διαχειριστούμε. Εγώ έδωσα σαφή εντολή. Προτεραιότητα το νερό, και ήταν και πρόταγμά μας και συμφωνημένο με την κοινωνία ότι για μας τα νερά δεν το λέγαμε τυχαία, χωρίς να είναι στην απόλυτη αρμοδιότητά μας όπως ελέγχει εδώ, και η ενέργεια είναι δημόσια αγαθά. Δεν τα κουπάει κανείς. Επειδή κάποιοι εδώ έριξαν κροκοδίλια δάκρυα και κούνησαν και το δάχτυλο, δεν νομίζω να υπηρέτησαν χρόνια τώρα τα κοινά προτάγματα αυτά που βάζουμε εμείς σήμερα. Άρα λοιπόν, οι φίλοι του Παντελήμωνα που συζητάω και δώσαμε κοινούς αγώνες όταν γινόταν τα εγκλήματα στη δεκαετία του 90, δεν έχουν να ανησυχούν σε τίποτα σε ό,τι μας αφορά. Τα είπαμε και στον Υπουργό. Τη λίμνη δεν θα την ακουμπήσει κανείς, όπως και όλες τις λίμνες που διαθέτει η Δυτική Μακεδονία. Και δεν είναι θέμα παγωρίτιδας, και εδώ επιτρέψτε μου την πολιτική τοποθέτηση, η Δυτική Μακεδονία έχει το 65% των επιφανειακών υδάτων της χώρας. Είναι αφάνταστη η γεωπολιτική αξία της περιοχής μας με τα κοιτάσματα που διαθέτει. Και οι άνθρωποι της ΔΕΗ το ξέρουν πολύ καλά. Άρα λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, όχι θα δώσουμε τον αγώνα, θα πρωτοστατήσουμε στο να μην υπάρξουν αλλαγές σε αυτό το επίπεδο. Εμείς αλλού θέλουμε να τις κάνουμε τις ανατροπές. Όχι εδώ. Εδώ πρέπει να βοηθήσουμε την εξέλιξη και του φυσικού περιβάλλοντος και όπου γίνεται και όπου είναι δυνατόν με τις εντολές και τις κατευθύνσεις των επιστημόνων και των ειδικών, όχι των κατά παραγγελία επιστημόνων και μελετών, της ελεύθερης έκφρασης, της απόλυτης βούλησης και της γνώσης που να γίνει διάχυση. Εμείς αυτό θα επιδετήσουμε. Ακούστηκαν πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Υπήρχε ανησυχία των αγροτών. Δεν πρέπει να τους δούμε με μια ανησυχία, με ευαισθησία. Αυτοί οι άνθρωποι τι είναι, κάτι άλλο? Δεν είναι συμπολίτες μας, δεν συμπάσχουν? Δεν αναπνέουν τα ίδια προβλήματα με εμάς? Δεν βιώνουν τα ίδια προβλήματα? Είναι λιγότερο οικολόγοι? Υπάρχει νομικό πλαίσιο που τους απαγορεύει να καλλιεργήσουμε? Υπάρχει νομικό πλαίσιο που τους απαγορεύει να ρατήσουμε? Υπάρχει πολιτική που να τους επιδοτήσει να πάνε σε άλλου είδους καλλιέργειες? Η πολιτεία, εμείς δηλαδή, δια των εκπροσώπων μας, νομοθετήσαν ή αν νομοθετήσαν, διότι εγώ έχω αμφιβολία για το όριο της στάθμης. Δεν είναι νόμος του κράτους, κύριε Υπουργέ, νομίζω να κάνω λάθος γι' αυτό. Δεν είναι νόμος του κράτους η στάθμη της λίμνης. Είναι απόφαση. Και πήρε ΦΕΚ. Και ο Περιφέρειας πήρε μια απόφαση σήμερα, τη δημοσιεύει, περνάει ο έλεγχος της νομιμότητας της απόφασης από τον κύριο Μιχελάκη που είναι στην αποκεντρωμένη και παίρνει ΦΕΚ. Τι σημαίνει ότι παίρνετε αυτό το ΦΕΚ και κάνετε ό,τι θέλετε? Νόμος του κράτους. Γι' αυτό που πασχίζουμε εμείς τώρα. Αυτό έχει ουσία. Και ποιος είναι ο νόμος του κράτους? Ότι τα νερά
και ενέργεια είναι δημόσια αγαθά, ότι τα εδάφη της περιοχής που πήρε η ΔΕΗ, κύριε Αργυράκη, είναι δικά μας. Της περιοχής, του κράτους, του δημοσίου. Όχι το 2001 που μια τροπολογία τροπή θα δώσετε στη ΔΕΗ, σε εσάς δηλαδή, για να μπορεί να γίνει συμφέροντα στην περιοχή ο κάθε ιδιώτης όπου και αν είσαι και κατοικεί. Και το τελευταίο διάστημα, για να τα πω και ο κύριος Σιρώνης, που συμφωνούν, πήγε η ΔΕΗ, υπέγραψε με την εταιρεία των Δήμων τη Διαδημοτική για τα σκουπίδια να πουλήσει τις δικές μας τις εκτάσεις στη διάδημα, εγκληματώντας στο μέλλον της περιοχής 200.000 στρέμματα. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, φίλοι, που έχετε την ευαισθησία του περιβάλλοντος. Πρέπει να μας απασχολήσετε ότι η Δυτική Μακεδονία εξαιρείται από το εθνικό σχέδιο, που συμφωνώ απόλυτα, που έχει καταρτήσει το Υπουργείο ο κύριος Τσιρώνης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Που οι Δήμοι μας δεν μπορούν να κάνουν τοπικά σχέδια δράσης, να διαχειρίζονται το πρωτογενές, γιατί εκεί πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον. Εκεί που είπαμε, πολλές φορές το είπε ο κύριος Πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος. Πρόεδρος, δεν είπαμε. Τα χημικά της νοικοκυράς και ασύντοτη λειτουργία όλων μας. Στην πηγή πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Είτε είναι της ρύπανσης, είτε είναι της οποιασδήποτε δραστηριότητας. Και γι' αυτό δεν ομιλεί κανείς. Ομιλούμε και αυτό που φαίνεται. Άλλο το φαίνεται και άλλο το είμαι. Και κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να βρεθεί μια λύση σε αυτό που είναι. Το πρόβλημα, η δυνατότητα, η προοπτική. Εμείς, τα δύο ζητήματα που σας τα έχω πει κατά επανάληψη, της ενέργειας και του νερού, που είναι δημόσια αγαθά, δεν τα πεμπολούμε, δεν τα χαρίζουμε, τα διατηρούμε, τα διαφυλάττουμε για τις επόμενες γενιές, και γι' αυτό, κύριε Αργυράκη, μιλάμε και για διαχείριση του ορυκτού πλούτου προσεκτικά. Όσο τον επιμηκύνουμε αυτόν τον πλούτο και χρησιμοποιούμε άλλες μορφές ενέργειας, τόσο θα συνεχίσει και η διεναρχή μέλλον και η περιοχή μας και η πολιτική της έχει αναφορά. Και θυμίζω, γιατί εγώ δεν έχω μάθει να κρύβουμε, βγάλετε το χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, τις λίμνες μας, τα νερά μας και την ενέργεια. Τι είναι η Δυτική Μακεδονία? Ούτε οι αγρότες θα μπορούν να υπάρξουν. Να ακούσουμε ενδιαφέρον τον Υπουργό. Εμείς έχουμε κάνει κάποια ήδη πρώτα βήματα από την ημέρα που αναλάβαμε. Να υπάρξει ένα συνολικό διαχειριστικό σχέδιο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Παπαδόπουλο, έχει φύγει. Δεν είναι θέμα μόνο της περιφέρειάς μας. Είπαμε συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη μορφή των υδάτων. Όπως και στα ζητήματα της ενέργειας, με τον κύριο Παναγιωτάκη ζητήσαμε συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο για να μπορεί η ΔΕΗ να αναπτύσσεται, αλλά και εμείς που ζούμε εδώ να προγραμματίσουμε τις ζωές μας. Δεν μπορεί να αποφασίζει η ΔΕΗ σήμερα ότι αύριο θα μετεγκαταστήσει ένα χωριό. Πρέπει οι κάτοικοι της περιοχής να ξέρουν σε ένα βάθος χρόνου χρονοδιάγραμμα πώς θα προγραμματίσουν τις ζωές τους και πρωτίστως να ερωτούνται. Κανείς δεν θα παίρνει απόφαση χωρίς οι πολίτες να ερωτούνται και να τοποθετούνται. Αυτή είναι η δέσμευση όσο μας αφορά. Τις άμεσες δημοκρατίες. Αυτό θέλουμε να ελοπίσουμε, αυτό θα ελοπίσουμε και αν υπήρξαν λάθη ή στιγμιαίες αντιδράσεις που μπορεί να ήταν από πιέσεις, από κάποιους κινδύνους, πρέπει και αυτά να συνυπολογιστούν και να υπάρξει η επίκεια στους όσους διαφώνησαν σε κάποιους ισχυρισμούς. Αν υπήρξαν λάθη, εγώ ίδιος ζητώ συγγνώμη. Αλλά το περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν έχετε να ανησυχείτε σε όσον και εμείς θα είμαστε περιφερειακοί έρθει. Σας ευχαριστώ θερμά. Συγκινήσω, κύριε Κουκ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 
εβδομάδα την ανάλυση αν τα παιδιά που αυτή τη στιγμή κολυμπάνε στη Βεγολίτιδα κολυμπάνε σωστά ή κολυμπάνε λάθος. Ξεκινήστε από τα πιο απλά. Θέλω κύριε τώρα πρόεδρε, να δεσμευτείτε πρέπει να ξέρετε, ότι εγώ θα έχω ποιοτικό έλεγχο των υδάτων που δεν έχει γίνει ήδη να ξέρετε, και όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε για να κάνω τα λόγια του αέρα, λόγια της πραγματικότητας και επιτρέψτε μου τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Το κέντρο περιβάλλοντος που διέθετε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και μετά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά το είχαν ανενεργό, σας παραπέμπω να απευθυνθείτε να δείτε τον τελευταίο χρόνο τι ελέγχους κάνει, τι μετρήσεις κάνει και η αποκεντρωμένη κάνει ελέγχους και μετρήσεις. Τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας και κάποια εργάκια που ταξιδεύανε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος για να τα παίρνουν φυλαράκια, εμείς τα δίνουμε στο κέντρο περιβάλλοντος και το ίδιο ζητάω να κάνουν και οι δήμαρχοι. Να εμπιστευτούν το δικό μας κέντρο περιβάλλοντος, τα δικά μας ιδρύματα, τα δικά μας πανεπιστήμια για να έχουμε αποτελέσματα μετρήσιμα εκεί που υπάρχει η γνώση και είναι δημόσια. Όχι κατά παραγγελία, είπαμε, μελέτες και μετρήσεις. Αυτό σας το λέω. Θα σας παρακαλώ να κάνετε μια επισκέψη στο κέντρο περιβάλλοντος για να ενημερωθείτε. Πολύ ευχαριστώ και σύντομα.